άλλο καταπληκτικό φέτος που έρχομαι, πίνω γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες, ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες. Ελάτε, κάντε δόθε, κάντε δόθε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην τρολοπαρέα του ζουμουσού. Πάμε και σήμερα να κάνουμε δύο ρι... ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Έχουμε κέφια σήμερα. Έτσι, όπως κάθε μέρα δηλαδή, δεν είναι αυτό. Αυτό. Και θέλουμε να κάνουμε και εσάς να μπείτε σε αυτή τη διάθεση, σε αυτή τη θετική ενέργεια. Έτσι, ελάτε να ζουμουσάρουμε παρεούλα σήμερα. Έχω το λαμπρό αυτό αγόρι της ηχοληψίας, κονσολιέρης, στέκει περήφανος πάνω από τη γόνδολα κονσόλα, Σωτήρη Δασκαλάτση! Η κινητή βιβλιοθήκη στα θέματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Αγόρι μου, η Μπενφίκα πήρε την παράταση την Δυναμό Ζάγκρεπ. Και έτσι παραμείναμε σε θέση, στη 14η θέση, στην UEFA, στην κατάταξη. Μας απασχολούν αυτά, γιατί όχι αυτή τη χρονιά που έρχεται, την μεθεπόμενη είναι πολύ σημαντικό να μην παίζουμε έναν επιπλέον αγώνα, να παίζουμε όπως τώρα έναν play-off. Γεια σας, αυτά θα αρχίσουμε να τα συνηθίζουμε σιγά-σιγά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Ελάτε, κοπιάστε στην παρέα μας, γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει υπέροχα πράγματα για εσάς. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Εννοείται, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να δούμε και σήμερα τι γίνεται στην αθλητική παραθλητική επικαιρότητα. Να φτιάξουμε κλίμα εν ώψη του αυριανού πάρα πολύ σημαντικού αγώνα. Δεν χαλαρώνει κανένας. Μην τρώτε το παραμυθάκι, σας λέει ο τρελός 8-10. Ακούτε με. Ακούστε με. Αύριο τι. Το νου σας καλά. Έτσι. Καμία χαλάρωση, κανένα φυσικασμό. Μπαίνεις μέσα και δεν αφήνεις το τζαμούρι από το σύνδεσμο Πειραιά. Το πειραιωτάκι ο τσαμούρης την Κυριακή το πρωί ντύνεται, λούζεται, ξυρίζεται και κατεβαίνει βόλτα στον Πειραιά. Εσείς τι λέτε? Θέλει να είναι πενηταρίσιος? Πώς το βλέπετε δηλαδή? Ε? Θα βγει τη βόλτα του και θα πάει να καθίσει στην καφετέρια, θα πάρει μπουγάτσα από την... Αν μπουγάτσα, καλά μπουγάτσα. Θα πάει να πάρει τέλος πάντων ό,τι είναι να πάρει στη γειτονιά του και θα βολτάρει στον Πειραιά. Τι θα το λένε? Μπράβο! Μπράβο ρε τσαμούρι που είσαι πενηταρίσιος με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο σου, έβγε. Εξαιρετικός κύριε τσαμούρι. Πήρξατε χθες πραγματικά. Θέλξατε! Εντυπωσιάσατε! Έβγε ο άλλος! Μια στιγμή, παιδιά, ένας-ένας! Όλοι θα αποθεώσετε τον πενηταρίσιο διαιτητή! Τον άξιο! Τον καθαρό! Όλοι ένας-ένας! Παιδιά, παράστε εκεί στο μηχάνημα, υπάρχει χαρτάκι να πάρετε. Ένας-ένας θα αποθεώσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να υπάρχει μία τάξη! Μία ευπρέπεια! Βουρία σε πετάει το καθένας! Έβγε, λεβέντη μου, παλικάρέ μου! Του λέει ο άλλος. Ένας άλλος έχει φέρει μαζί το σόι και χειροκροτάει. Εδώ, τα νύψια μου, τα βαφτιστήρια αυτά και τα λοιπά. Να ξέρετε, σας γουστάρουμε πολύ κύριε Τσαμούρη που είσαστε πενηταρίσιος. Που παίζετε τον ΠΑΟΚ, που παίξατε τον ΠΑΟΚ πενηταρίσια στο Αγρίνιο. Να τους, νοτ. Ένας πάει λοιπόν και του κάνει λίγο έτσι το σβέρκο να του διώξει. Με για το κούρεμα ρε μπαμπι, του λέει ας πούμε. Παράδειγμα λέω εγώ, πράγματα που δεν συμβαίνουν ποτέ, αλλά λέω. Λέω. Ο Τσαμούρης λοιπόν δεν πρέπει να έχει την ευκαιρία για να κάνει σούξου μούξου. Δεν πρέπει. Άρα απόλυτη συγκέντρωση. Απόλυτη συγκέντρωση. Απόλυτη εγρήγορση. Να μην υπάρξει κανένα δικαίωμα στον Πανετολικό να κάνει το οτιδήποτε. Να κάνει το οτιδήποτε. Το ξέρουν τα παιδιά. Το ξέρει ο huge quality. The balance. The aggressiveness. The mental aggressivity. Τα ξέρει πρώτος καλύτερα από όλους. Εδώ που φτάνεις, μην πούμε παροιμίες κλισέ για καρδάρες, για γάλατα και τέτοια. Αυτά είναι για αυτούς που έχουν αγελάδες και τις βόσκουν και τις αρμέγουν. Εμείς τι? Εμείς απέναντι βλέπουμε το κατσαρολικό. Ματώσαμε, κοπιάσαμε, αντισταθήκαμε, αντέξαμε, επιβάλαμε, νικήσαμε. Και τώρα είμαστε εδώ σε αυτό το σημείο. Έξι ένα μάτς πριν το τέλος. Και θεωρώ εγώ προσωπικά, αυτή είναι του Κωστάκη η άποψη,
ότι... Είναι Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α! Μπα! Και από πού είναι η χωριά σας, από το Αγρίνιο! Βγήκε Τζένι! Θα ξαναβγάλουμε Τζένι, πριν την Ποφίλου. Τη βλέπεις φίλε στο πέτα τη φριτέζα? Σε εξαιρετική κατάσταση, δεν το βλέπω, αλλά... Λίγο κάνω έτσι ένα φρύδι, ένα αυτό, ένα βλέφαρο, όταν είναι η Τζένι, που επίσης που πήγε στο Μουτσινά, ήταν εξαιρετική η Τζενάρα. Τζένι Μπότσι, φίλε. Έτσι, έτσι. Παντοτινή. Και γυναίκα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Κάνει τώρα κάτι 20χρονες, κάτι μοντέλες, κάτι ανορεξικές, κάτι ψωνισμένες. Κάνει πλάκα. Έτσι. Τι κάνει πλάκα την κάθε μια. Να το πω έτσι πολύ ωραία, Θεσσαλονικιώτικα, ό,τι κανένα γουστάρω κι εγώ. Καρντάσιμο, σε φιλώ και σε αγαπώ. Να προσέχεις εκεί στην Πάτρα, μαζί με τα υπόλοιπα παουξάκια. Τι λέω λοιπόν? Λέω ότι δεν αφήνεις κανέναν να σε υπνοτήσει. Έγιναν πάλι προσπάθειες αυτή την εβδομάδα. Τις αντιληφθήκατε? Τι έγινε την εβδομάδα? Ένα, μας ζητήσανε πάλι τον προπονητή. Μάι Γαλατασαράι, Μάι Μπεσίκτας, Μάι Αντάλιασπορ, Μάι πουθενά σπορ, Μάι κουκουβάουνες, Μάι Εξτρεμαδούρα, Μάι ηλεκτροπούτερε, Μάι καφέ όπερα, Μάι μπλε όπερα δίπλα. Όποιος υπήρχε. Ξαφνικά, τώρα έτσι. Και βγαίνει ο άνθρωπος με κάθε τρόπο. Μπλέκουνε, το γράφουν οι Ρωμάνοι και ο μπαμπάς του μέσα και αυτά και όλοι. Έχουμε πει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αποσυντονίσεις ένα σύνολο που είναι 100% συγκεντρωμένο, προσιλωμένο, ορκισμένο, δοσμένο ολοκληρωτικά. Ψυχείται και σώματι σε αυτό που κάνει. Απ, λίγο. Τώρα, χθες τι βγήκε? Τρομερή πρόταση, λέει, στον Βαρέλα η Αντάλιασπορ. Προσέξτε, μία μέρα, δύο μέρες πριν το μάτσο με τον Πανετολικό. Τρομερή πρόταξη, πραγματική λέει. Οκ. Okay. Δεν το ξέραμε ότι υπήρχαν προτάσεις για τον Βαρέλα? Δηλαδή τι, πουθενά δεν τον ήθελε κανένας? Το Βαρέλα είναι τέτοιος παίχτης? Βγήκε όμως, αναδεικνύεται αυτά, χαμός ο Βαρέλα έτσι, που έχει πει επίσης ο άνθρωπος. Πρώτα ο ΠΑΟΚ. Το μυαλό μου εδώ, τον βλέπετε που σπέζει. Αυτοί που είναι συμφωνημένοι, π.χ. ο Μπίσεσβαρ, παίζει με λιγότερη ή με περισσότερη ζέση από αυτούς και με περισσότερο ή λιγότερο πάθος ο Βαρέλα? Εγώ βλέπω έναν Βαρέλα σαν να έχει συμφωνήσει. Και προς τιμήν του. Και θεωρώ ότι θα κλείσει κιόλας. Φερνάντο, μια κουβέντα μόνο, γιατί έχουμε μάτσα αύριο. Και δεν ξέρω αν ακούν οι ίδιοι παίχτες. Ακούνε και οι παίχτες και οι δικοί τους άνθρωποι και οι φίλοι και οι γείτονες και οποιοδήποτε. Φτάνει στα αυτιά τους αυτό που λέμε. Αυτό είναι βέβαιο και είναι διασταυρωμένο. Ρίξε λίγο ένα βλέφαρο στο πώς εξελίσσεται η ζωή, η σταδιοδρομία και η όποια καριέρα not του Πρίγιοβιτς. Από τη στιγμή που έφυγε από αυτό το τεράστιο σύλλογο. Από τη στιγμή που έφυγε από την τεράστια αγκαλιά. Από αυτό το μοναδικό μέρος στον κόσμο. Δες λίγο. Δεν είναι τα πάντα το χρήμα. Τα δε παιδιά του εδώ κανονικά στις ακαδημίες λατρεύουν τη ζωή, η γυναίκα το ίδιο, θα βρεθεί τρόπος. Θα βρεθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά λέω ότι μέσα στο πλαίσιο του να βάλουμε δυναμίτες, του να βάλουμε φυτίλια, του να αποσυντονίσουμε, να αποπροσανατολίσουμε τον κάθε πολεμιστή, γιατί είναι άλλες έξι μάχες. Ξέρεις τι είναι, την ώρα που είσαι απέναντι με τον εχθρό, πστ, ρε εσύ, πω, καλά, ξέρεις ποιο θα έρθει σήμερα στο στρατόπεδο? Ποιο θα έρθει, μπαμ, μπαμ, πέφτουν τώρα πόλεμο απέναντι, μπαμ, μπουμ, μπαμ, αυχηροβοβίδες αυτά. Ρε εσύ, καλά μιλάμε, θα έρθει αριστερών. Και μου είπε ότι σε γουστάρει κιόλα. Έλα ρε, ναι, που μου είπε, τα γυρίζει λίγο το κεφάλι αυτό. Λέει και τι μου είπε, τι παιδί είναι αυτό και σε θέλει και είδε τη φωτογραφία σου και σε γουστάρει και τι, θα έρθει μαζί με την Ειρήνα Σάεκ. Και θα αρχίσουν μεταξύ τους αυτές. Πριν πας εσύ ρε παιδί μου, θα αρχίσουν να γνωρίζονται. Εμείς ακατάλληλες εικόνες δεν σας δίνουμε πρωί-πρωί. Θα αρχίσουν μεταξύ τους να θοπεύονται. Ε, τι κάνεις, αγάπη μου, καλά, εσύ την κάνει λίγο έτσι, ναι, αυτά. Ε,
Μπαμ, την έχει βάλει τη σφαίρα στο κεφάλι. Για... Έλα, ρε, έλα, φέρτε άλλον. Γεια σας. Γύρισε, έχασε τον. Τέλος. Τέλος. Ξεκάθαρο είναι. Ξεκάθαρο. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά που στέλνει την πρώτη κατημέρα. Καλημέρα στον Παναγιωτάκη, τον Τίλδη που κυκλοφορεί με το αμαξίδιό του και το ζουμουσού πίσω. Καλημέρα σε μια κλειστή, πολύ ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων που αποτύπωσαν επάνω στο δέρμα τους την αγάπη και την αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που πρεσβεύουμε, σε αυτό που πιστεύουμε, στο ζουμουσού, τον Γιώργο τον Τρελάρα, την Αναστασία, τη Λιάνα, τον Σωτήρη. Σε όλους αυτούς που 31 Μαρτίου θα δώσουμε και πάλι το αίμα μας. 31 Μαρτίου. Θα ξέρω σήμερα οριστικά, γιατί πρέπει να μιλήσω με τη μαμά του Λόχου, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους του ΑΣ, να μας παραχωρήσουν τον χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο έξω από τη θύρα 1. Έχω πει πολλές φορές, ναι, μπορεί να είναι σπίτι μας η Τούμπα, δεν πάμε έτσι, άιντε. Θέλουμε να γίνονται όλα με τρόπο σεβαστικό. Επίσης, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτούς που κάθε φορά μου λένε να φέρω 200 σουβλάκια να ψήσουμε απ' έξω. Να φέρω, ξέρω εγώ, γλυκά. Έτσι, οι χορηγοί, οι φίλοι. Να δώσουμε. Πολύ ωραίο σαν σκέψη. Δεν θέλω να το κάνουμε απ' έξω γιουσουρούμ. Είναι ιερό το μέρος. Θα μου πεις, άλλοι κάνουν. Οκ, άλλοι όχι. Εμείς θέλουμε να πάμε. Να δώσουμε αίμα και να φύγουμε. Δεν θέλω να γίνει ένα τέτοιο πράγμα απ' έξω. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και το νιώθετε κι εσείς έτσι. Α, πάμε να φάμε αλλού άμα θέλετε, σουβλάκια. Ή γλυκά. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο αυριανό. Χορηγούς δεν είπα, θα πω. Ο Ζαμπά θα παίξει αντί του Ερίκε. Περιμένω σε τέτοια μάτς που η ταχύτητα παίζει καθοριστικό ρόλο από το Ζαμπά, ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ολόκληρη αναμπουμπούλα πάλι εκεί. Γιατί πόσταρε ο διαχειριστής από το Instagram του Ζαμπά ότι θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η χρονιά, δεν θα την ξεχάσω ποτέ και θα μου λείψει. Αμάν, ξέρετε τώρα έτσι. Αυτοί που περιμένουν τη χαραμάδα να συντρυπήσουν, αμέσως φεύγει, τον χάνεται, γιατί το έβαλε αυτά. Τρέξαν αμέσως οι άνθρωποι να βάλουν ότι θα μου λείψει αυτή η σεζόν, το τελείωμά της. Όταν τελειώσει, το έβαλε τρεις φορές με κεφαλαία. Οι παίχτες δεν έχουν τη δυνατότητα, όταν είναι χιλιάδες οι ακόλουθοι, να είναι από πάνω όλη την ημέρα. Εδώ εμείς που έχουμε τίμα, 12.000 είμαστε, και υπάρχουν άλλοι 4 διαχειριστές που μπορεί να απαντήσουν στα μηνύματά σας, που μπορεί να διαγράψουν ένα μήνυμα στην ομάδα. Δεν γίνεται. Εδώ μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστές που έχουν γίνει το χαμός. Αυτό λοιπόν που έβαλε, ότι θα μου λείψει αυτή η ατμόσφαιρα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη σεζόν, κάποιοι αμέσως το άρπαξαν, σου λέει τέλος. Πουλήθηκε, αποχαιρετάει. Πάλι δύο μέρες πριν το μάτς με τον Πανετολικό. Άρα μάνι μάνι, να λίγο Βαρέλα, να λίγο ο Λουτσέσκο που φεύγει, να λίγο ο Ζαμπά που πουλήθηκε, να το ένα, να το άλλο. Ρε, δεν μας πέφτει με τίποτα, το καταλαβαίνετε. Ρίξτε κουβάδες. Το καταλαβαίνετε, ρε ρεμπεσκέδες. Είναι τόσο τεράστιο αυτό που γίνεται που δεν αρκεί. Είστε ολίγιστοι, είστε μίκιστοι. Πολύ μικρή για να σταθείτε απέναντί μας, να μας κοιτάξετε και να μας αποπροσανατολίσετε. Είστε πολύ λίγοι, πολύ φεδροί, πολύ ανύπαρκτοι. Και αυτά τα τερτυπάκια δεν περνάνε. Φυσικά βγήκε ο βασιλιάς, απαγορεύεται η μετακίνηση. Εντάξει, οκ, απαγορεύεται η μετακίνηση, έτσι, οκ, έγινε. Το νου μας, παιδιά, εσείς που θα βρεθείτε εκεί αύριο το βράδυ, σε μια περίεργη έδρα, σε μια έδρα εχθρική, σε έναν αντίπαλο ο οποίος να το έχετε υπόψη σας. Αυτό που λέμε κάθε φορά, η κλωτσιά θα πάει σύννεφο. Άρα τι κάνουμε, μπαίνουμε μέσα, μαχαίρι στα δόντια, καμία χαλάρωση, κανένας εφησυχασμός, κι άσε το γραφικό παππού να λέει, το πήρατε, το κάνατε, το ράνατε. Κανένας μας, κανένας και πουθενά. Αυτά. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολακίδης, αν δεν έχετε πάει στον Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, χάνετε. Αυτό σας λέω. Να πάτε κι αλλού. Ξέρετε ότι υπάρχουν κι άλλοι. Εγώ λοιπόν σας προκαλώ. Τελευταίο να αφήσετε το συγκεκριμένο κατάστημα.
όπως κατεβαίνετε τη γέφυρα μετά το αστυνομικό μέγαρο, στο πρώτο φανάρι θα κάνετε δεξιά. Αυτή είναι η Ανδρέα Παπανδρέου. Βλέπετε ηλεκτρονέτ, μπαίνετε. Γεια σας, κινητό, τάμπλετ, MP3 player, τηλεόραση, σεσουάρ, πιστολάκι, ηλεκτρική σκούπα, ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, τηλεόραση, home cinema, τι θέλετε. Και του λέτε, ο τρελός λέει το πρωί να μην πάμε πουθενά αλλού. Και ο Παμπουκίδης, πάντα, να ξέρετε, σας εξυπηρετεί και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 52 χρόνια πάμε τώρα. Για ψάρι, και όχι μόνο για ψάρι κορυφαίο, Αιγαίων, μην πελαγώνετε αλλού, εκεί θα πάτε, και νηστίσιμα και καλαμάρια φρεσκότατα και μύδια και μαλάκια. Μην κάνετε μαλάκια, μην κάνετε, εκεί θα πάτε, για μαλάκια. Μην κάνετε τα μαλάκια, φίλε, φοβερή λέξη, έτσι. Αυτός που τρώει τα μαλάκια, πώς λέγεται, είναι ο μαλάκιας. Εκεί θα πάτε λοιπόν, στο Αιγαίο, δικητηρίο, στο δικητήριο απέναντι Αγίου Δημητρίου και στο Ωραιόκαστρο. Καταπληκτικά φρεσκότατα, Αιγαίων, ψαραγορά πρότυπη. Και σας τα καθαρίζουν κιόλας τα ψαράκια, χωρίς εντόστια, χωρίς λέπια. Έτοιμα, άμα θέλετε κάθεστε και εκεί, έχει χώρο να τα φάτε. Υπέροχα, σας τα ψήνουν, σας τα τηγανίζουν καταπληκτικά. Και βέβαια γλυκάρες και νηστίσιμα τώρα, αυτές τις μέρες για όσους νηστεύουν. Νικολαίδης, Άρτο Ζαχαροπλαστία, Καραολή και Δημητρίου 234 και 163. Σήμερα κληρώνουμε ένα ακόμα υπέροχο τριήμερο στο καταπληκτικό Φιλοξένια στο Πόζαρ. Είναι μαγευτικό το τοπίο. Είναι μια εξαιρετική εμπειρία να τη ζήσετε δύο διανυκτερεύσεις εκεί. Μέσα στην ηρεμία της φύσης. Σε ένα τόπο πολύ ξεχωριστό. Πολύ ευλογημένο από το Θεό. Καταπράσινο με τα νερά του, με τα υπέροχα του, το ξενοδοχείο μέσα υπέροχο, το Φιλοξένια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Φίλε, τίποτα από κλασική μουσική έχεις? Να βάλεις, κάτσε λίγο να σκεφτώ. Μπετόβεν, όχι Μπετόβεν, όχι, δεν θέλω ούτε Μπαχ, δεν θέλω ούτε Προκόφιεφ. Χάιντιν έχεις, όχι Χάιντιν, Μότσαρτ δεν θέλω. Τσαϊκόφσκι, ούτε Τσαϊκόφσκι θέλω. Σούμπερτ, έχεις τίποτα από Σούμπερτ? Αυτό θέλω! Ζούμου σου λέμε και κάθε πόδιο καίμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θα ξαναπώ τη δική μου φαντασίωση. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας. Κορδέλα στο Μέγαρο, κορδέλα στο Λευκό Πύργο, μπροστά από το θέατρο, δεν περνάει κανένα αυτοκίνητο, κανένα στα μετακαλά δεν θα μπορεί να περάσει κιόλας, γιατί στο Λευκό Πύργο θα γίνεται το Έλενα Δής, τα μιλιούνια του κόσμου. Λέω όμως ότι η παραλαϊκή θα είναι κλειστή, αριστερά-δεξιά, χιλιάδες πυρσί, που έχω μια πληροφορία που δεν θέλω να σας την πω. Πειράζει? Απλά θέλω να σας πω ότι κανένα σύνδεσμος δεν θα αγοράσει κανέναν πυρσό. Δεν θα χρειαστεί. Και το καταπίνω. Παραπάνω δεν θέλω να πω. Όμως, αριστερά-δεξιά, αψίδα θριάμβου, λαός, όπως το έκαναν τη Zenit, αλλά το πούλμαν θα είναι ξεσκέπαστο, θα είναι στην οροφή, ανεβασμένη με την κούπα. Θέλω τα πουκάμισα απ' έξω, θέλω γραβάτες δεμένες στο μέτωπο, θέλω σακάκια χωρίς μπλούζα από μέσα, θέλω σηκωμένα μπατζάκια, θέλω ξυπόλυτους, θέλω να λούζονται με μπύρες και σαμπάνιες, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Θέλω να είναι εκεί η κούπα, θέλω να είναι εκεί το κατσαρολικό, θέλω να είναι εκεί όλοι τους. Ο κύριος Γιάννης με τα άσπρα γένια και τα γυαλιά να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί, ο Ρασβάν που στους πανηγυρισμούς του κυπέλου έφευγε πίσω και έβαζε μπροστά τους παίκτες. Ένα ακόμα σημείο που με κέρδισε εμένα, η ταπεινότητά του, δεν χρειάστηκε. Αν το βλέπετε στους πανηγυρισμούς, ήταν αμήχανος. Δείτε λίγο τα βιντεάκια από τις κατακτήσεις του κυπέλου. Αμηχανία, έφευγε μπροστά τους παίκτες. Και όπως είπα, εγώ θα κερνούσα και ένα πονταλάκι στο τέλος.
Δεν του έχουν πει ότι θα σου αφαιρέσουμε ένα βαθμό άμα ξαναβρίσεις? Εγώ λοιπόν περιμένω να βγει και να πει I want to tell something. Today it's a very important day for us. Okay, we have a great achievement. Second year we are champions inside the pitch. But of course the balance, the determination, of course the huge quality, the mental aggressivity, the aggressiveness, of course the all this. But I want to tell one word more. Πήγε 8.30, τα αφήσαν τα παιδιά στα σχολεία. Έχουν μπει, πιστεύεις, έχουν μπει, δεν έχουν μπει. Ε, έχουν μπει. I want to tell something. We fuck you. One point, σας το κερνάω ρε καριόλες. Έτσι ρε, κέρασμα ρε, ένα πόντο. Εμείς σας βάλαμε μέσα στη φάκα. Έτσι για την πάρτι σας, πώς κάνει ο άλλος ζημιά ρε παιδί μου. Ναι ρε παιδί μου, γιορτάζω σήμερα και θέλω να κεράζω ρε φίλε. Κερνάω ένα πόντο ρε, σας το δίνω ρε, έτσι ρε, χαλάλι σας ρε κουφάλες. Έτσι, ακριβώς, έτσι απλά, έτσι απλά. Αυτά, σήμερα στη μία το μεσημέρι γίνεται η κλήρωση. Ένα βλεφαράκι πιο κοντά είμαι σε... Α, γιατί με απασχολεί κάπως αλλιώς φέτος η κλήρωση της Αυγής. Δεν ξέρω γιατί. Είναι σαν να είμαι ότι... Να σου το πω κάπως, ότι θα πάρω μετάθεση σε μια ωραία γειτονιά. Δεν θα μείνω τώρα εκεί, αλλά είναι να πάω εκεί του χρόνου και κάνω βόλτες και βλέπω... Πώς είναι εκεί ρε παιδί μου, ακούω τα πουλάκια που κελαϊδούν, βλέπω που ο κόσμος που κυκλοφορεί. Για να δω λίγο εκείνη τη γειτονιά, πάντα την ήξερα ότι υπήρχε, αλλά ήμουν μακριά της. Δεν μπορούσα να πάω ή δεν με άφηναν να πάω κάποιες στιγμές. Και τώρα ρίχνω κλεφτές ματιές. Βλέπω τι κάνουν αυτοί που μένουν εκεί, βλέπω πώς είναι και με απασχολεί. Είδα γιατί θα είμαι κι εγώ εκεί. Θεωρώ ότι βρέθηκαν οι 8 που πραγματικά το άξιζαν στους 8. Γιατί οι 4 Βρετανικές, οι Αγγλικές, που το αξίζουν γιατί η Αγγλία είναι top of the top. Οι άνθρωποι εκεί που ήταν δεύτερο, τρίτο πρωτάθλημα κάποια στιγμή, πίσω από την Ισπανία, πίσω από την Ιταλία, με τιμωρίες για το χολιγανισμό, εκτός αποκλεισμένοι κτλ. Έκαναν τρομερές επενδύσεις, φρόντισαν το ποδόσφαιρό τους, έφτιαξαν τα γήπεδά τους και είναι πάλι στην κορυφή. Λίβερπουλ, δικαιότατα, ξανά στο κλαπ των μεγάλων, με έναν κορυφαίο, τεράστιο προπονητή που θέλει να αποδείξει ότι δεν γίνεται να πάω τρίτη φορά σε τελικό Champions League και να το χάσω. Το έχασε μια φορά με την Borussia Dortmund. Το έχασε μια φορά με τη Liverpool πέρσι, ασόψετε ο Κάριος, ο οποίος δεν μπορεί να πιάσει ούτε ψήρες, ούτε δεν μπορεί να πιάσει το λίγοντα ελαχείο. Είδα τη διαφορά φέτος με τον Άλισον, τον παλιότερο με τον φύλακα της Ρώμα. Είναι η City μέσα με τον σπουδαίο Guardiola και τρομερές επενδύσεις. Είναι η Manchester United γιατί η φανέλα μετράει. Είναι η Tottenham που παίζει παραδοσιακά καλό και ωραίο ποδόσφαιρο χρόνια και δικαιούται να είναι εκεί. Είναι ο Άγιαξ που έχει το project με τα πιτσιρίκια και αξίζει να βρίσκεται εδώ. Είναι οι δύο ομάδες με τους δύο κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους. Δικαιώνεσαι όταν παίρνεις τους καλούς ή τους κρατάς. Και είναι και η Πόρτο, η οποία είναι πρότυπο για το πώς μπορείς να πάρεις έναν άγνωστο με λίγα λεφτά και να το μοσχοπουλήσεις με εκατοταπλάσια ποσά. Χρόνια τώρα. Και εκεί είναι ένα δικό μας παιδί μέσα. Εγώ την Πόρτο τη βλέπω αλλιώς. Δεν νομίζω ότι έχει τα φόντα να πάει να το πάρει, αλλά και που είναι σε αυτή την οκτάδα, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ιδιαίτερα το χαίρομαι. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να πω ότι απολύθηκε ο Ντομένικο Τεντέσκο από τη Σάλκε, Νουλφία, και στη θέση του πήγε ο Χουπ Στέφενς, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι νυχτερινό, το νέο είναι χτεσινό, βραδινό. Ο Χουπ Στέφενς, ο οποίος εγκατέλειψε την προπονητική το 2015-16, όμως όποιος έχει βρεθεί, όπως βρεθήκαμε εμείς για το Σάλκε ΠΑΟΚ, στο γήπεδο, στο υπερσύγχρονο παλάτι, ντρεπόμασταν, θέλαμε να βγάλουμε τα παπούτσια μας και να μπούμε με τις κάλτσες να πατήσουμε στις μοκέτες, στις κυλιόμενες σκάλες, στα μπάνια τους που μοσχοβολούσαν λεβάντα. Όπου έβλεπες και γύριζες το κεφάλι σου, έβλεπες την μορφή του Χουπ Στέφενς. Νέος, γέρος, με το κύπελο UEFA, με τους παίκτες να πανηγυρίζει, είναι ένας μύθος εκεί. Προσέξτε τώρα. Όπως κάλεσαν τις Bayern, πώς το λέγανε αυτόν που πήρε τα πήρε όλα τις Bayern, ο προπονητής που έκανε, τον ξανακάλεσαν και πήρε το πρωτάθλημα πέρσι,
Όχι ο Ρίμπεκ, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Ο με τα κόκκινα μαγουλάκια, ρε. Ο Ασπρομάλης, τον ξέχασα τώρα. Τέλος πάντων, όπως αυτός γύρισε όταν τον κάλεσαν, όπως γύρισε και ο Ζιντάν όταν τον κάλεσαν. Εντάξει, οκ. Okay, εκεί δεν είναι βέβαια ότι έχει, είναι παροπλισμένος και έχει φύγει. Έτσι γύρισε τώρα και ο Στέφενς. Είναι λίγο συγκινητικές αυτές οι ιστορίες, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν υπολογίζει τίποτα. Τον καλεί η ομάδα και πηγαίνει. Σάλ και είναι για, δίνει μάχη για να σωθεί στην κατηγορία, έτσι. Τεράστια υπόθεση. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Α, η κουβέντα μόνο του διευθυντή της Οριλά Κλινικής στο ΑΧΕΠΑ. Που παραδόθηκαν τα μηχανήματα σε ένα πολύ ωραίο, πολύ ζεστό, πολύ οικογενειακό κλίμα. Αξίας 250.000 προσφορά από το ΠΑΟΚ Άξιον και τον Ιβάν Σαββίδη. Με τον ΠΑΟΚ κανείς δεν νιώθει, κανείς δεν είναι μόνος του. Διάλειμμα και επιστράφουμε! Στη Θεσσαλονίκη κανείς δεν μένει, τα βράδια σπίτι. Κι αν θες απόψε να σ' τα αποδείξω, έλα στην Τούμπα να σε το δείξω. Το νου μας αύριο, το νου μας ξεκάθαρα το λέμε, ξεκάθαρα, ξανά και ξανά. Το νου μας στο τζαμούρι, που πας με τέτοια μούρι, ρε τσαμούρι, ρε τσαμούρι. Απόλυτη εγρήγορση, δύσκολο το παιχνίδι, το κάνουμε εμείς εύκολο. Εμείς εύκολο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, 2310-287-888. Για να μιλήσετε εσείς, ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα υπέροχο τριήμερο στο Φιλοξένια ξενοδοχείο με σπα, πετρόκτιστο καταπληκτικό στο Λουτράκι Αριδέας. Δεν ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction, δόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση, 323-003. Αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να μετατρέψει ένα αχούρι σε παλάτι. Βασιλιάς Υψωσανίδας με τρομερές συνεργασίες παντού. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καρεστά Περμητίδο Λεβαντάρσκε Σοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Τον Πανετολικό να κερδίσω. Καλά, εννοείται, αυτό λέμε. Ένα παιχνίδι, τον Πανετολικό να κερδίσω, μετά βλέπω. Λοιπόν, εμείς οι πόντι, τη λάσπη ξέρεις πώς τη λέμε? Πώς, δεν ξέρω. Τσαμούρι. 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 Άρα έχει κάποια αξία αυτός ο άνθρωπος. Ας τη δείξει αύριο. Ας τη δείξει, γιατί με το τσαμούρι χτίζεις οι πολυκατοικίες. Ας δείξει την αξία του. Να πούμε όνομα και πράγμα. Και κάτι άλλο. Εκεί στην απόλαυση δεν είσαι εντάξει. Θα πρέπει να ολοκληρώνεις. Νέος άνθρωπος είσαι. Στην απόλαυση. Ναι. Μ' αρέσει. Πόσο λες, καταλάβατε την απόλαυση? Τι, ναι, τι. Τέλος πάντων, το σποτάκι, κατάλαβες εσύ, αλλά είσαι λίγος. Λοιπόν, όχι, δεν λες, κατάλαβα, πώς, αλλά δεν είναι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Ναι, ναι, και η πίτσα είναι ωραία, η πίτσα, η τετράγωνη. Λοιπόν, πού είσαι, δεν μου λες τόσους πολλούς μανατζαρέους έχουμε, και στον προπονητή και στον Βαρέλα και αυτό, τιμή μας, από το να κυκλοφορώ με μια γυναίκα που δεν θα τη θέλει κανένας, Παύλε, και θα είναι άσχημη, μόνο και μόνο για να μην μου την πάρει κανένας, προτιμώ να κυκλοφορώ με μια κούκλα και να είναι μαζί μου. Και να τη θέλουν, να τη θέλουν όλοι και να λένε κοίτα ρε τον μπαγάσα τι έχει. Ξεκάθαρα στο λέω. Τώρα θα σου το πω, μου έδωσες πάσα. Στα νιάτα μου είχα μια, έπιανα με βόλτα τότε στη Σταυρούπολη, όσοι μ' ακούνε θα καταλάβουνε. Λοιπόν, όλοι σφυρίζανε. Αλλά εγώ ήξερα τι τραβούσε και όταν την έκανα πάσα στον άλλον, μου λέει πω πω τι πάγος ήταν αυτός ρε, μου λέει, που με έδωσες, πάγου κολώνα. Γεια σου Παύλε! Μην νομίζεις όλα τα όμορφα είναι και ωραία. Φιλιά! Λοιπόν, κανόνισε να μας πεις πότε θα γίνει η αιμοδοσία, ο άλλος με πήρε τηλέφωνο. Τα είπαμε, 31 Μαρτίου θα σας πω πού. Αυτό το άκουσε, δεν ξέρει πού. Φιλιά, ούτε εγώ. Σήμερα θα μιλήσω. Φιλιά, γεια σου Παύλε. Γεια. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Ζου μου σου λέμε.
Ζούμε μεγάλες στιγμές, είναι τα αρχικά. Με ρωτάει η Άννα τι σημαίνει, μπήκα τώρα στην παρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πρόσφατα ένα δύσκολο θέμα. Να σε καλά, να σε καλά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό είναι ο σκοπός της εκπομπής. Ψυχαγωγικός, δεν είναι ενημερωτικός. Βάζουμε μέσα και την άποψή μας, κάνουμε και το μουχαμπέτι μας, δίνουμε και τα δώρα μας. Ψυχαγωγία κάνουμε. Infotainment το λένε τώρα οι μοντέρνοι. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε, πέσαμε όλοι μαζί. 2310-287-888. Πάμε παρακάτω. Επόμενος, καλημέρα σας. Απίστευτο. Έλα, τον έριξε στο δεύτερο, τρικλοποδιά! Φίλε, άκου, έχει μισή ώρα, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή και ξαφνικά με το που παίρνω. Πού πήγανε τα γατάκια όλα, άρε Παυλά, να έγραψες ιστορία. Αργυρό σήμερα, λοιπόν, δεν είναι άσχημα. Καλημέρα στους εντριβάνιους και όλους. Γεια σου Μένιο! Όσο για το τσαμούρι, ναι. Ο Παύλος έχει δίκιο, ως συνήθως. Ας δείξουν επιτέλους αν έχουν απεμπλακεί απόλυτη βρωμιά, και αν θέλουν να διεκδικήσουν από του χρόνου, και η πρότασή μου είναι ξεκάθαρη. Εσείς εκεί υποψήφιοι διαιτητές ή μελλοντικοί διαιτητές, στρίψτε τα αυτιά από τα καθάρματα αν υπάρχουν λέω, και ξεβρωμίστε τον τόπο σας. Λοιπόν, από ένα παοξή φυλάκια περιμένουμε τσανταλίνα μανταλίνα ξένη διαιτησία. Μπαρμπασάβα, μην το ξεχνάς. Και πάτε στην Αδριατική, γιατί είδατε, ο ΠΑΟΚ δίνει το μάθημα ξένοι διαιτητέ για να υπάρχει καθαρότητα. Δεν κατεβαίνει ούτε στο μπάσκετ ο Γαύρος. Όχι, θα πάει στην Αδριατική λέει. Είπα στον Μπουγατσατζή στη γωνία το πρωί, βάλε ένα ταψί άδειο λέω εδώ που τα έχεις όλα. Μου λέει γιατί. Και βάλε μπουγάτσα με Γαύρο. Και όταν σου λένε που είναι, δεν κατέβηκε η μπουγάτσα, δεν βγαίνει από το φούρνο, δεν κατεβαίνει στο ταψί. Να σου δώσω, συγχαρητήρια που μπορώ και βγάζω γραμμή. Είχα σκοπό να πω, δεν τρέπεστε να έχετε μπλοκάρει τις γραμμές για να μην βγω. Όχι βρε, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά. Αυτά για να μαθαίνω. Γεια σου Μένιο. Καλημέρα. Γεια σου Μένιο, πάμε παρακάτω. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανένας. 2310-287-888. Λίγο κλασική μουσική, λίγο πριν πάω στις γραμμές. Λιγάκι δώσε μου, λιγάκι, θέλω λίγο. Έτσι. Άστε, θα το βάλουμε μετά ολόκληρο. Καλημέρα, άστο να πέσει από κάτω. Καλημέρα σας, νέοι! Μην γνωρίζετε τι πρόβλημα υπάρχει σε όλη την πορεία. Λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο γιατί μπουκώνεις και δεν ακούμε. Τσουκνιδούλα μου. Ξανά, τώρα τι πρόβλημα υπάρχει. Μήπως γνωρίζετε τι πρόβλημα υπάρχει σε όλη την πόλη, Κωστή. Για πες. Σε όλες τις λαϊκές. Δεν έχει γραφτό γιατί δεν κατεβαίνω στις λαϊκές και δεν μπορεί κανένας να παραφωνήσει, Κωστή, να ξέρεις. Δεν έχει γραφτό, δεν κατεβαίνω ούτε στις λαϊκές. Όχι. Ούτε στο πόλι. Θα δεις αυτή τη στιγμή, ούτε στο πόλι θα κατεβούν. Οχ, τι ωραία που ξεσκεπάζονται όλοι. ΠΑΟΚ, η πίεση του ΠΑΟΚ, ο τρόμος πλέον που τους προκαλεί, το πέρασμα του, το όνομα, πώς λέει το σύνθημα, στο πέρασμα σου τρέμει όλη γη. Ναι. Έτσι ακριβώς θα είναι, Κωστή. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι τους έρχεται. Είναι μόνο η αρχή. Υποψιάζονται, σκέφτονται, αλλά δεν έχουν καταλάβει. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό φοβούνται αύριο τόσο πολύ, Μανώλη, επειδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευκαιριακό, περιστασιακό. Κωστή, δεν είναι μία φωτοβολίδα στον ουρανό, ένα τσαφ για λίγο. Πριν το από λίγο, άκουμε λίγο, πριν από λίγο ανέβασα μια φώτο στο zoom σου με όλη τη γη. Όλος ο πλανήτης αδύσεις θα γίνει όταν με το καλό, σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε φρονταλτές. Φαντάσου τώρα στη Νέα Υόρκη, στην Αυστραλία, παντού, στη Γερμανία, στον δρόμο να βγαίνουν, τα καλά καθούμενα θα ρωτάνε όλοι τι γίνεται ρε παιδιά. Να πούμε. Τι έχει να γίνει, όλοι, το είδα τώρα, το είδα, πολύ ωραία, ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Τέλος πάντων, αύριο νίκη, είναι ένα μάτς που μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν βλέπω να σκοντάφτει ούτε εδώ. Όσο για το διαιτητή, εντάξει, ξέρουμε που είναι, ξέρουμε τι κάνει, ξέρουμε τι θα προσπαθήσει να κάνει εμείς και η δουλειά μας. Αυτό. Απλά νίκη και τίποτα άλλο. Για να είμαστε καλά, ο άλλος μπορεί να στραβοβατήσει και να περιμένει. Έτσι. Και σε να παρηγυρίζουμε από δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω για το τρίμερο. 600 Κωστή. Γεια σου Μανώλη, φιλιά, γεια σου Τουκνίδα. Bye. Πάμε παρακάτω. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Κωστή, καλημέρα, τι κάνεις αγόρι μου. Καλώς τον. Είσαι ο. Ξέρεις ποιος είμαι.
Αυτός ένα μηδέν! Ο παλιός σου συνάδελφος, Εμίλιος, τραγουδιστής, είσαι καλά. Όχι ρε φίλε! Καλημέρα σε όλη την πόλη, χιλιάρα φίλε, φίλε, αδερφέ μου, πού είσαι ρε φίλε! Είσαι πού καλά. Είσαι αγόρι μου, πού είσαι ρε, πόσα χρόνια πίσω ρε φίλε. Πόσα πολλά, πολλά, πολλά. Τι κάνεις αδερφέ μου, ήσουν σε μια μεταφορική δεν ήσουν? Ναι, είμαι, είσαι. Είμαι κανονικά. Από εκεί παίρνω τώρα, μου δώσουν το τηλέφωνο γιατί ψάχνω λίγο τη γραμματεία το τηλέφωνο. Δεν έχει έρθει γραμματεία ακόμα. Το ίδιο τηλέφωνο είναι, θα πάρεις μετά τις 10 ό,τι θέλεις. Καλά. Μόνο μια ερώτηση φίλε μου και τα φιλιά μου. Να μου πεις. Πατσιά Στέλλα είναι εκεί ή απουσιάζει? Η Στέλλα. Ναι. Δεν έχετε και σταθμό? Δεν ξέρω ρε φίλε. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχετε? Δεν έχουμε. Εντάξει. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Ναι. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Φιλιά, φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Αγόρι μου, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Πω, τραγουδούσαμε καλή μαζί, φίλε. Μιλάμε τώρα, τι να σου πω, τι χρονολογία. Καλημέρα, ναι, σε όλο το ζουμουστάκι. Καλώς το Θουβού! Καλώς το. Ναι, 2014. Πέροχα. Με τη μακρόχρονη ιστορία της. 21 Μαρτίου θα μας πεις για την αιμοδοσία. 31 είναι η αιμοδοσία και το ξέρουμε. Και θα σας απλά πω... 21 θα μας πεις πού. Όχι, όχι. Και σήμερα θα ξέρω. Δηλαδή, τη Δευτέρα θα σας πω οριστικά. Α, 21 τώρα και με μπέρδεψε γι' αυτό. Όχι, όχι, 31 είναι η αιμοδοσία και θα σας πω τώρα την. Δηλαδή, μπορεί και σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής να το πω, θα πάρω τηλέφωνο να σας ενημερώσω. Πρέπει να πάρουμε εκκρεμή, μία άδεια πρέπει να πάρουμε από τον ΑΣ okay για τον χώρο μπροστά στη θύρα 3. Περιβάλλον. Του γηπέδου. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Χάνεις τα λόγια σου ώρες. Βλέπουμε χίλια δυο πράγματα γύρω-γύρω να λέγονται και να γίνονται τεχνιέντος. Και προσπαθώ να φτάσω μέχρι πού φτάνουν τα πλοκάμια. Το σύστημα, το φίλε, βιώνει, ναι, μοναδικές στιγμές πανικού. Επιστρατεύει ακόμα και αυτούς που δεν τους είχες για... Κι όμως όλοι επιστρατεύονται άπαντες. Ντεμέκα αντικειμενική, ντεμέκα αυτό, άστο τώρα. Έχει γκρεμιστεί, αλλά έχει πολύ βαθιές ρίζες. 100%. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φυσικά δεν κατεβαίνει στο μπάσκετ. Ναι. Είπε θα πάει στην Αδριατική Λίγκα να παίξει. Βεβαίως. Ναι. Και έστειλε ο Παναθηναϊκός εκεί έτοιμα. Θέλουμε. Ναι, 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 είπανε και αυτοί, θέλουμε και εμείς, είπανε. Ναι. Και μετά και αυτοί όμως είπαν ότι δεν θέλουμε εμείς. Ναι, και γίνεται ο πρόεδρος της Αδριατικής Λίγκας και λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε, λέει, μέχρι σε έψηνα εδώ πέρα, τι πήρε αυτά που κάνει, δεν μπορώ να λέω, έχω και τους γίνω εδώ πέρα. Να ρωτήσω γιατί είμαι λίγο σκράπα στο συγκεκριμένο, στην Αδριατική Λίγκα, ποιοι άλλοι παίζουν? Δεν ξέρω, θα συγκεκριμένο. Δεν ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, τι γίνεται, τι είναι αυτή η Αδριατική Λίγκα? Ο υπονεμένοι από αλλού, ας πούμε, πάνε εκεί και λένε, θα παίξουμε εμείς εδώ τώρα, τι παίζει? Είναι χώρα, πρέπει να είναι αυτή. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να λέω χαζομάρες, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Θέλω okay να πω πάντως ότι πήρανε φόρα τώρα αυτοί και ξέρεις. Και είναι συνήθιο, είναι χούι. Μια φορά άμα το κάνεις, μετά σου γίνεται συνήθιο. Σου λείπει, το θέλεις. Το αναζητάς. Λοιπόν, πήρα περισσότερο από την καλημέρα μου και ένα νεκροτάκι, θα το πω τώρα μέσα. Ρίχτω! Αλλά πήρα γιατί έριξε ο Μέγκες, το είπες ότι τους έριξε όλους ο Μέγκες και πήρα και εγώ να πω την καλημέρα. Αγόρι λοιπόν, θα πω ένα καμένο ανέκδοτο, ξέρεις, τα ωραία. Πεθαίνω. Είναι σοφάω μια χελώνα και ναι, πάει βόλτα. Ναι. Και ξαφνικά τη βγαίνουν από πίσω τρία σαλιγκάρια. Και την παίρνω στο κυνήγι. Τρέχει η χελώνα, ναι, τρέχουν τα σαλιγκάρια, μετά από καμιά ώρα τη φτάνουν. Της παίρνουν το πορτοφόλι. Πάει η χελώνα στην αστυνομία να καταγγείλει το γεγονός. Λέει, καλημέρα, λέει, θέλω να σας πω, λέει, ότι μου κλέψαν το πορτοφόλι. Ναι. Λέει, πώς, πού έγινε, λέει, δεν ξέρω, λέει, έγιναν όλα, λέει, πολύ γρήγορα. Καμένη λιχνία έχεις, φιλιά! Καλημέρα. Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς τον Γιώργο! Πού είσαι, Γιώργο! Στην οικία μου, στο σπίτι μου, που θα έρθει. Σε βλέπω, είμαι σκαρφαλωμένος στην κορφή του βουνού απέναντι, σε χαιρετάω στην άλλη όχθη είναι του ποταμού. Η πρώην Γιουγκοσλαβία. Η πρώην Γιουγκοσλαβία. Καλά, δεν χωρίστηκαν αυτοί σε Κροατία, Σλοβενία, αυτά, Σερβία. Ναι, ναι. Και κάνουν ένα πρωτάθλημα τώρα. Από ό,τι άκουσα τώρα, δεν κατά. Και συμμετέχουν όλοι.
Όλες οι πρώην δημοκρατίες. Από ό,τι λέγανε, ναι. Και εκεί που δήλωσε ο Γάμπρος, δήλωσε μετά και ο Βάζελος, λέει, για να μπορώ να σας κερδίζω λόγια εκεί πέρα. Ο Τράκης, τους τρολάρει, έτσι, ο Τράκης. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Α, να το, ήρθα από το Λάζαρο που είναι μπασκετικός αμέσως. Παίζουν Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας και ομάδες από την πρώην Γιουγκοσλαβία, Κωστή. Μάλιστα. Άρα είσαι μέσα, Γιώργο. Είσαι μέσα. Είσαι πολύ μπροστά, πολύ προχώ. In front of the ice cream. Γιώργο μου, για πες. Εντάξει, ας τα πούμε όλα καλά. Εντάξει. Ας τα πούμε όλα καλά. Αυτό. Και να και αύριο αυτό. Να μας αποδείξουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν μασάνε τίποτε. 7 η ώρα παίζουμε αύριο, όχι 5 και 4. Σιμό. Το ξέρω. Ναι, όχι, επειδή μου στείλε μήνυμα ο Σίμος. Αν παίζουμε 5 και 4. 7 η ώρα παίζουμε. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα των παιχνιδιών όλων και αυτού ακριβώς, του παιχνιδιού, Γιώργο μου. Ακριβώς. Αν εμείς μπούμε μέσα και στο 20 είναι 0-2, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη Μαρθαβούρτση. Εάν κάποτε μας φύγει ο Ρουμάνος, δεν κολώνουμε, θα πάρουμε τον Αυστρο-Γερμανό του Ατρομίδου, ο οποίος είναι και αυτός μεγάλος προπονητής και είναι και αυτός πάρα πολύ καλός και δεν καταλαβαίνουμε και δεν κολώνουμε με τίποτε. Ο Πάοκ να είναι καλά, ο Σαββίδης να είναι καλά, η οικογένεια Σαββίδη να είναι καλά. Δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης, ούτε κάνει σκέψη αυτή. Δεν χρειάζεται. Γυρίζουν κάθε μέρα και λένε... Και νομίζω ότι αν κάποια στιγμή φύγει ο Ρασβάν, αν υπάρχει άλλος που είναι έτοιμος και γνωρίζει. Και είναι δύο βήματα δίπλα από εκεί που προπονεί ο Ρασβάν. Αυτά. Φιλιά πολλά! Γεια σου Γιωργάρα μου. Γεια σου Γιωργάρα μου. Ναι, πάμε. Καλημέρα σας, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Παρακαλώ! Έλα ρε Κωνσταντή, καλημέρα! Καλώς το χορευτήμα! Αγόρι μου, τι γίνεται ρε Λεβέντε! Έλα! Άσε, έλα, γιατί... Έλα μου, τι! Τώρα που είπες χορευτή μας έχει βάλει τώρα να χορέψουμε νησιώτικα 20 Απριλίου, έχουμε ξεβιδωθεί να πούμε. Άστα να πάνε! Φίλε, ο νησιώτης... Είναι... Πρόσε, κάθε χορός... έχει... Είναι δύσκολα. Κάθε χορός εκφράζει την κουλτούρα. Εκφράζει την νοοτροπία του μέρους. Έτσι κάθε χορός. Άρα εκεί ο νησιώτης θα βάλει πένδυμο. Νησιά, όχι, αυτά, δεν υπάρχουν θάλασσα, νησιά, χαρά, τσίπουρα, ναι. Γυναίκες, άντρες, αυτά, δηλαδή μια... Βρε, για, θάλασσα, για θάλασσα και για ταρακιά καλά είμαστε, θέλω να φορέψουμε κιόλας. Λέω, αντίστοιχα, θα είναι ο χορός και φάτος, θα είναι εμπριόζικος, θα είναι αυτό, τι θα βάλει, θα πούμε, τίποτα, πένδυμα, οπότε... Ωραία πράγματα, ωραίος χορός έχουν, είναι λίγο δύσκολο για μας, αλλά θα τα καταφέρουμε. Τι χορός νησιώτικος? Χορεύουμε από Λέρο, από Κάλυμνο, από Ρόδο, διάφορα. Καριώτικα, Μπάλου, Συρτά. Έτσι, διάφορα. Να πρέπει. Ωραία, ωραία. Εγώ στο Συρτό θα με καλώ. Άμα θα έρθω και χορέψω ένα τέταρτο, θα με σέρνει. Θα πέσω και στο θα με σέρνει. Συρτό είναι μια χαρά. Θα με σέρνει. Θέλω να σε πάρω σε κάνα μπάλο, εκείνα τα μυστήρια να πούμε. Θα κάνω την μπάλα, εγώ. Να λυγίσει, να... Α, όχι, έχει ένα χορό με τη σκούπα. Είναι 6-7 ζευγάρια και ένα άντρα μόνο. Όταν σταματάει η μουσική, πρέπει να πάει να πιάσει άλλη γυναίκα. Όποιο δεν είναι γυναίκα, κρατάει τη σκούπα. Εσένα σε βλέπω με τη σκούπα συνέχεια. Αυτό θα φέρω μια από την ηλεκτρονέτ και θα την κληρώσω κιόλας. Λοιπόν, Κωστάκη. Και όταν έπαιζα μπάλα, έπαιζα σκούπα πίσω, λίμπερο έπαιζα. Εγώ ήμουνα το πουλάκι. Όταν δεν υπήρχε κανένα, τότε έμπαινα να πούμε. Το πουλάκι, αρκεί να μην είναι λευκό και χάνει το δρόμο του στα στενά τη Λάρισα. Ξέρω τώρα. Ξέρεις τι πράγματα ήθελα να πω, τελείωσε πάνω όλα να πω. Τι ωραία είναι αυτά που λέμε, αγόρι μου. Λοιπόν, Κωνσταντή, ένα πράγμα θα πω μόνο το τελευταίο. Ναι. Πριν 33 μήνες ακριβώς στον Αρένα, σε είχα πάρει τέτοια μέρα τηλέφωνο και σε είπα, από εχθές η βαριά βιομηχανία οπαδών του ΠΑΟΚ απέκτησε ένα καινούργιο οπαδό, τον εγγονό μου. Αγόρι μου. Θα απευθυνθώ, Κωστάκη, στο Μένιο, το φίλο μας. Αγόρι μου. Λοιπόν, Μένιο, εκείνο το παιδάκι που το είχαμε στο καρότσι, στο γάμο των παιδιών, που το είδες, έγινε κουτζαμά, Λεβέντιος τώρα, Παουκτσάκι, άρρωστο αδερφέ Μένιο. Τελείωσε. Το θυμάμαι σαν τώρα, φίλε. Άμπραβο. Σαν τώρα θυμάμαι. Ασύλληπτα πράγματα. Και το λέω τώρα το σύνθημα αυτό σε 5-6 εβδομάδες. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, παιδιά. Σοβαρά. Λίγο κλασική μουσική. Λίγο κλασική μουσική. Βάλε, αγόρι μου, βάλε, ρε, αγόρι μου. Άιτε, ζουμουστό. Ζήστε το, χαρείτε το. Εγώ θα ξαναπώ, τα δικά μου θα λέω εγώ. Το τι λέει ο καθένας. Σε κάθε εκπομπή, σε κάθε ραδιόφωνο είναι δική του ιστορία. Εγώ θα πω αυτό που κατεβάζει η δική μου γλάβα. Που λέει το εξής. Καμία λαζονία, καμία έπαρση.
με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με περηφάνεια, με καμάρι για την ομάδα. Με προσήλωση στον στόχο, με σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, με κατανόηση στον κάθε ταλέπορο που προσπαθεί να μου χαλάσει το όνειρο, με συμπόνια για αυτόν που πονάει. Είπα και χθες, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που άμα του πούμε σου κόβουμε ένα δαχτυλάκι από τα 10 των χεριών ή να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, δεν θα σκεφτούν ούτε ένα δευτερόλεπτο και θα σου πούν από ποιο χέρι, από ποια παλάμη θες, από την αριστερή ή από τη δεξιά. Θα προτιμήσουν να είναι με 9 δάχτυλα να δίνουν λειψές μούτζες παρά να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εμείς, για να ξέρετε και πόσο γαλαντόμοι είμαστε, σας χαρίζουμε και το 10ο δάχτυλο, ρε μπεσκέδες. Να ξέρετε, που λυσάξατε αυτές τις μέρες όλοι. Λυσάξατε. Τους βλέπεις δημοσιεύματα, στα πληκτρολόγια, στις εκπομπές, αυτά έτσι έχουν αμολύσει όλα τα σκυλιά. Κρατήστε και το 10ο δάχτυλο, ρε. Κρατήστε το. Να ξέρετε τι εντάξει που είμαστε. Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Αιγαίων Ψαραγορά, κορυφαίο πρότυπο. Μένει στήσιμα αυτές τις μέρες και καλαμαράκια και μύδια και οτιδήποτε θέλετε από μαλάκια. Καταπληκτικά πράγματα, πεντανόστιμα φρεσκότατα και στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Εννοείται και τα κορυφαία γλυκά στην πόλη, ψωμάρες, ημωτέζα, πάντα τα πάντα. Βγάλτε, γιατί δεν θέλω να λέω χορηγούς επάνω σε συνθήματα, αδερφέ μου. Εκεί θα πάτε, στα Νικολαίδη, στα Ζαχαροπλαστεία, Καρολί και Δημητρίου 237 και 163. Και βέβαια, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, καταπληκτικά πράγματα με ελεύθερες κουζίνες, καταπληκτικές τελευταίας λέξης τεχνολογίας. Οι κουζίνες Bosch και Siemens και η μαγειρική γίνεται πραγματικό πανηγύρι, πραγματική απόλαυση και οικονομικά και γρήγορα με τις νέες μεθόδους που έχουν οι κουζίνες Bosch και Siemens, τα διάφορα συστήματα, να πούμε τα περίεργα, εκεί με Hot Air Echo και με τη δυνατότητα να υπάρχουν μέχρι και 3 ταψιά στις εστίες αερίου που θα μειώσουν και αισθητά το χρόνο ψησίματος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Λοιπόν, πήραμε το OK από τον ΑΣ, από τους ανθρώπους της μαμάς του Λόχου, αυτοί που το ξέρετε ότι σε πολύ ζωφερούς καιρούς κράτησαν θερμοπύλες και διατηρήθηκε ζωντανός ο σύλλογος σε εποχές που δεν υπήρχαν οι δυνατότητες οικονομικές και μάτωσαν προσωπικά και δεν χρειάζεται να λέμε τώρα. Δεν θα έρθουμε εμείς να πούμε, ξέρει ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον ΑΣ που μας διαθέτει το χώρο έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας, στο ναό. Άρα 31 Μαΐου τσόφα ακούς, χρυσά, κολόνες. 31 Μαρτίου είμαστε εκεί για την αιμοδοσία μας. Ήταν να γίνει 7 Απριλίου, μας παρακάλεσε το ΑΧΕΠΑ να έρθουμε λίγο πιο νωρίς, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα για το κινητό συνεργείο, έπρεπε να βρεθεί αλλού. Πάμε τώρα, έρχομαι στις 4 γραμμές. Άρα επαναλαμβάνω και ευχαριστούμε και πάλι τον ΑΣ, ΠΑΟΚ, που μας παραχωρεί τον περιβάλλοντα χώρο έξω από τη θύρα 3 του ναού. Εκεί θα είμαστε 31 Μαρτίου από το πρωί για να κάνουμε την αιμοδοσία μας. 17η, 16η, 18η, τσόφα βόηθα. Δεν θυμάμαι, έχω χάσει το λογαριασμό, το μέτρημα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε. Θα πω σε λίγο χορηγούς, πάμε να πάρουμε τις γραμμές για να μην περιμένετε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Μουλάρι. Έλα. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Έλα, τα χαμήλωσε, αγόρι μου. Έλα, αδερφέ, που σε ακούω. Τι κάνεις, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ. Θερμοπύλες όλοι. Κανονικά, δεν χαλαρώνουμε καθόλου. Δεν κοιμόμαστε καν. Προσπαθούν να μας υπνοτήσουν εδώ και μέρες. Το πήρατε. Τι πήραμε? Τι κάναμε? Έλα μωρέ, εντάξει, το πήρατε. Σοβαρά. Καταρχήν, εσάς το δώσαμε. Δεν μας δίνεις κάτι που δεν είναι δικό σου καταρχήν. Έτσι. Α, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Αυτά που λες, εύχομαι και το Σάββατο, μάλλον αύριο, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Αύριο στις 7 ναι, παίζουμε, όχι 7.30. Ναι, 7. 7, ναι, να πάρουμε αυτόν τον αγώνα, να ξεμπερδεύουμε. Και μετά έχει ο Θεός. Το επόμενο τελικό πάλι. Κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο τελικός. Βήμα. Όταν ακούω πολλαπλασιασμούς, βγάζω φλίκτενες. 3-7-21, 2-7-14, 7-3-5-15. Άστο. Τώρα, αύριο να κερδίσω τον Πανετολικό. Το αγρίνιο αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν κοιτάω ούτε
ημιτελικούς κυπέλου, ούτε μετά με ούτε Λιβαδιές, ούτε Λάρισες, τίποτα. Πανετολικός αύριο. Τρία πονταλάκια. Αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι είναι, αδερφέ μου. Αυτό. Με το νίκη και με το λί που λένε και κάτω. Με το, α, πολύ καλή νίκη η Ελένη Φιλίνη που βρέθηκε στην Κερκίδα και με πολύ... Πάντως δεν με περίμενες έτσι, που με είδες. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα, αδερφέ, με τίποτα, με τίποτα. Είναι φάτσες που δεν συνάδουν. Δεν συνάδουν. Μπράβο. Έγινε αγόρι μου. Αγοράκι μου. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Μουλάρι Μπέρτ. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Κληρώνουμε τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ. Παίρνετε το έτερο σας ήμιση που το έχει εκτίμηση και πηγαίνετε να μπείτε στις υγρασίες. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ να κάνετε αβαβάου, παπαπάου. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μετά από αργία αρκετών ημερών θα επανέλθω. Αγόρι μου, είσαι καλά καταρχήν, αυτό με ενδιαφέρει. Δόξα τω Θεώ, καλύτερα δεν γίνεται. Τέλεια, καλύτερα δεν γίνεται. Τέλεια, τέλεια. Σ' ακούω Παναγιώτη μου, σ' ακούω. Έχω κάτι να πω σήμερα, ναι. Γιατί ξέρεις όταν είσαι θυμωμένος δεν τα λες σωστά και είναι, μπορείς να χάσεις και το δίκαιό σου. Μάλιστα. Πες αυτό. Κυρία Περιφερειάρχης του Αττικής εκεί. Κατάλαβες δηλαδή, αμέσως. Είναι όλα λυμμένα, όλα. Κωστή, ειλικρινά, μόνο έτσι μπορείς να αντιδράσεις. Δυστυχώς. Αλλά πρέπει να είναι και λίγο πικρόχολο το χαμόγελο. Γιατί εκεί, κυρία μου, δεν δίνεις 20 εκατομμύρια. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω σε ποιόνα. Δεν θα το πω καθόλου, δεν με ενδιαφέρει. Και στο μάτι ακόμα οι άνθρωποι είναι σε φιλοξενούνται εδώ και εκεί. Που έχεις κάποια ευθύνη. Δεν λέω ότι έχεις την αποκλειστική. Όλο και κάποια την ευθύνη. Έχει. Όλο θέλω και κάποια... να μάθω όμως, θέλω να μάθω αν αυτή η ευρεία πλειοψηφία των περιφερειακών συμβούλων έγινε κατά συνείδηση ή με κάποιον άλλο τρόπο. Ναι. Θέλω να το μάθω πολύ αυτό. Δεν θα το μάθεις ποτέ. Το ξέρω, θα μου μείνει αυτή η απορία. Θα σου μείνει. Αλλά αυτά τα 20 εκατομμύρια κυρίες και κύριοι του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής έπρεπε να πάνε στο μάτι και όχι εκεί. Αν θέλει να χτίσει γήπεδο αυτός ο κύριος, ας πληρώσει από την τσέπη του. Ας βάλει από την τσέπη όχι, του. Ας βρει χορηγούς, δεν θα βρει χορηγούς. Που είναι τόσο μεγάλη ομάδα, όπως το λέει. Δεν θα βρεθούν. Επίσης δεν φύγε το εγωισμός του που ο Ιβάν θα τα βάλει από την τσέπη του τα χρήματα. Ποιος εγωισμός θα ακουστεί. Αυτό θα μου πεις. Ποιος εγωισμός, τι. Αυτός ένα μηδέν. Είπαμε. Οι λογοτιμητές μετά το Σαββίδι έχουν πεθάνει όλοι. Μετά το Σαββίδι έχουν πεθάνει όλοι οι λογοτιμητές. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η τίμη είναι είδος προς εξαφάνιση. Ενοχλούν. Ενοχλούν, γιατί κάνει σωστά τη δουλειά του, ενοχλεί. Δεν πειράζει, θα τον φάτε πολλά χρόνια στη μάπα. Θα τον φάτε, δεν κάνει πίσω με τίποτα. Δεν κάνει πίσω με τίποτα. Τον κάνετε δεν κάνει πίσω. Πιο τρελαμένος, πιο αποφασισμένος, πιο πεισμωμένος. Εσείς τι είδατε πιστεύω... πέρσι, μετά από αυτό που έγινε πέρσι, τον είδατε αποκαμωμένο. Τον είδατε απογοητευμένο γιατί αυτό ήθελαν. Να πει τα παρατά όλα και φεύγω, ρε. Μου φερθήκατε με σιχαμερό τρόπο, με κλέψατε. Πιο τίμιο από αυτό που κάνει αυτός που πάει έξω από το γήπεδο. Αυτό τιμωρείται, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άλλος είναι τιμωρημένος και σουλατσάρι μέσα, ρε, με τις κοιλιές λοιπόν, απ' έξω. Να πω και κάτι γι' αυτό. Ήθελα να το πω πρώτος, αλλά με πρόλαβε ο Παύλος σαν αρχαιότερος για τα τσαμούρια. Ναι. Μην χρειαστεί να ρίξουμε λάσπη στο τσαμούρι. Σωστό. Τσαμούρια, οι πόντι λένε τη λάσπη. Ναι, τη λάσπη, τη λασπουριά. Έτσι. Ναι. Ας μην χρειαστεί. Ας μην χρειαστεί. Και θα πούμε και το κλασικό μας, το νου σας. Καλά ρε μάλια. Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Το πληθυντικό, όχι μόνο συγκεκριμένα. Δεν είναι για τους παίκτες μου. Για όλους μας. Για όλους μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει.
από το δικό του πόστο. Θα μου πει, πώς επηρεάζω εγώ, μου λέει κάποιος χθες. Εκεί πήγα να πάρω το παιδί στον παιδικό σταθμό. Ρε Κωστή, επειδή λες είναι όλοι μας. Πώς επηρεάζω εγώ, λέει, που ούτε παίζω, ούτε πηγαίνω στο γήπεδο. Επηρεάζει, φίλε, με την άβρα, με τη θετική ενέργεια, με το πάθος που υπάρχει. Το εισπράττουν αυτό αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα. Τη λαχτάρα έπρεπε του κόσμου. Να τον απαντήσεις, έπρεπε να τον απαντήσεις, να μην εξηγείς τα αυτονόητα σε κανέναν. Αυτό είναι πεστό. Επειδή είναι παουξάκι και είδα στο βλέμμα του αυτό το οποίο νιώθουμε όλοι μας, γι' αυτό, αυτό το εξήγησε. Αυτό το ηλίθιο χαμόγελο που έχουμε όλοι μην το ψάχνει. Τώρα τελευταία. Τις ψήξεις. Φιλιά Παναγιώτη μου. Λοιπόν, φιλιά. Την αγάπη μου. Φιλιά. Την αγάπη μου. Ζούμου σου. Κάτσε να σε βάλω και στην κλήρωση. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Αν το πάρω στο Γιώργο, έτσι. Έγινε, δώσε μου. Το έχω ταμένο. Δώσε μου τα τρία τελευταία. 485. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου. Φιλιά, φιλιά. 17η είναι αυτή η αιμοδοσία. Καλά. Εκεί κοντά ήμουνα. Τσόφα, καλά θυμόμουνα. Α! Επειδή βγαίνει από χθες μία ειδισούλα που ξέρω εγώ το Νατάλο κτλ. Ότι υπάρχει περίπτωση να παίξουμε τελικό κυπέλου στο εξωτερικό. Όπου θέλετε! Όπου θέλετε! Θέλετε στον πλανήτη Πλούτονα. Θέλετε, και αφού λέτε εξωτερικό, δεν πάμε λίγο στη Γερμανία. Όλο και κανένα παοκτσάκι θα βρεθεί, πιστεύω. Δεν πάμε εκεί που είναι δεκάδες χιλιάδες οι παοκτσίδες Έλληνες. Τρίβουν τα χεράκια τους στο Ανόβερο, στο Ντούσελντορφ, στην Ιρενβέργη, στη Στουτγκάρδη, στο Μόναχο, στο Αμβούργο. Ξεκινούν από τώρα και παίζουν για να είναι έτοιμοι. Παίζουν με τις λέξεις. Για να είναι έτοιμοι αν αποφασίσετε να τον κάνετε τον τελικό. Αν είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, λέω εγώ, γιατί η Λαμία είναι ένας σεβαστός αντίπαλος για την ΑΕΚ. Και όπως γράφουν και οι αεξίδες στα φόρα μεταξύ τους, αν είναι να ξεφτυλιστείτε τρίτη φορά, αποκλειστείτε από τη Λαμία, δεν αντέχουμε άλλο σεξ. Γράφουν οι ίδιοι στα δικά τους τα φόρα, στα δικά τους τα σχόλια. Πάμε, καλημέρα σας, ναι! Έλα Κωστάκη μου, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς στη Στοκχόλμη! Έλα αδερφέ μου! Καλά. Να άλλος ένας που θα κατέβει! Φαντάζεσαι να γίνει μια ωραία Γερμανία ο τελικός! Δεν θα πας, δίπλα θα είσαι! Τι είμαστε ρε φλαράκι, δυο λεπτά με το τηλέφωνο είμαστε! Τι διαλούζουμε! Χελώνες αρμέγουμε! Μάντεντε! Αγοράκι μου, είσαι καλά! Είσαι καλά. Να γίνει στη γειτονιά μας, μια χαρά Κωστάκη μου. Είναι δυνατόν να γίνει στη γειτονιά μας και να μην πάμε παλικάρι. Νάτος, ήρθε μήνυμα από Ανόβερο. Ελάτε, βάλαμε αρνιά στις σούβλες για το πανηγύρι. Κατευθείαν. Κάντε το. Κάντε αγόρι μου, αγόρι μου καλό. Λοιπόν, επειδή είναι καλό όλο αυτό Κωστάκη μου και μου αρέσει πάρα πολύ, γουστάρω να τα σαρώσω φέτος, αδερφέ. Φυσικά. Αλλά δεν θέλω όμως να είμαι ένα πυροτέχνημα μόνο στον αέρα. Μα δεν είναι τέτοιο. Θέλω να έχει συνέχεια. Θέλω να έχει συνέχεια, αγόρι μου, αυτό το πράγμα. Φυσικά. Και ξέρεις πόσο το παρακαλώ αυτό το πράγμα, ρε Κωστή. Δεν θέλω να γίνω γάβρο στη θέση του γάβρου. Όποιος το αξίζει. Φυσικά. Όποιος το αξίζει. Μα αυτό θα γίνεται. Θέλει. Μα αυτό θα γίνεται. Αυτό γι' αυτό ζητάμε αυτό το βαρ. Γιάννη, γι' αυτό ζητάμε το βαρ. Το ξέρω, αγόρι μου. Έτσι. Το ξέρω, αγόρι μου. Το ξέρω. Σε κάθαρα. Το ξέρω. Λες να μην το ξέρω. Χαζός δεν είμαι. Να πούμε. Βλέπω. Ακριβώς. Βλέπω. Και ακούω. Και έχουν πάθει κοκομπλόκο φιλαράκι. Άστο. Αθήνας, να πούμε. Κοκομπλόκο έχουν πάθει. Να, έρχονται τώρα, πρόσεξε. Έρχονται μηνύματα. Μόναχο, Βαγγέλης, καλημέρα. Αν γίνει έξω, λέει, τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Χαμός. Εδώ λέει. Αν γίνει έξω, λέει, αζαντινούμε. Χαμός. Άλλο μήνυμα από Νιρεμβέργη. Αγόρι μου, σαν να παίζουν στην Τούμπα θα είναι τα παλικάρια, να πούμε. Σοβαρά μιλάω. Σαν να παίζουν στην Τούμπα θα είναι, να πούμε. Υπάρχει πραγματικά, Γιάννη, θέμα. Να ξέρεις, το σκέφτονται στην ΕΠΟ. Μακάρι. Να το κάνουν έξω. Εμείς το θέλουμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Βεβαίως. Εμείς το θέλουμε. Βεβαίως. Κανένα και όπου και θέλετε, δεις... θέλετε στην Ανταρκτική, ρε, στο Βόρειο Πόλο. Θα βγουν από τα εγκλού τους τα παουτσάκια. Όπου κάνετε κέφι. Όπου κάνετε κέφι. Ακόμα και στη Ζιμπάμπουε να μας πούνε θα πάμε, ρε. Έτσι. Έτσι είναι, γόρι μου. Μου γράφει τώρα πρόση η Νανά από το Λούτωσα. Τι είναι αυτά που λες, ρε αδερφέ. Εμείς κόψαμε εισιτήρια για να είμαστε εκεί στο τελικό. Ούτε να το συζητήσω, λέει, δεν θέλω. Φαντάζομαι να έρθουν τα αδέρφια μας εδώ και να πάμε εμείς εκεί. Όπου και έτσι, να γίνει. Έτσι. Όπου. Γεια σου, Γιαννάρα μου, φιλιά. Γεια σου, Στόκχολμ. Γεια σου, αδερφέ μου, ζούμου σου.
Ζούμου σου, αγόρι μου. Γεια σου, φιλαράκι μου. Όλα τα αδέρφια να πούμε. Καλημέρα, καλημέρα, αγόρι μου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Να, το γράφει ο Χρήστος από τον Όβερο. Καλό σου για τρίτη φορά. Βόλο δεν θέτε. Ο Άκα δεν θέτε. Γερμανία δεν θέτε. Ε, τι θέτε. Γιονάκης, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη μορφή, φίλε. Σε αυτή την ταινία δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Και είναι τα μισά εκτός σεναρίου, έτσι. Δεν υπάρχει. Βρες τον κάποια στιγμή, ρε Σωτήρη. Καλημέρα! Ναι! Κωστή, καλημέρα! Καλώς το παιδί, good the boy! Ζούμου σου. Εγώ είναι Βελιγράδι. Δεν άκουσα. Βελιγράδι! Εξαιρετική σκέψη! Εξωτερικό δεν θέτε! Ναι, δεν νομίζω εκεί. Για λόγους. Είναι μια ωραία ιδέα, ρε παιδί μου. Είναι δικό μας το κήπεδο. Δικό μας είναι, αλλά είναι και άλλοι εκεί κοντά που δεν νομίζω. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Θα γίνει χαμός εκεί. Να τους, ο Ανέστης, ετοιμοπόλεμη και Σουηδία. Άλλο μήνυμα. Ελάτε στην Νορβηγία, ο Χρήστος. Ξέρετε τι γίνεται, φίλε, μια κουβέντα. Να πω ότι δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Όντως σκέφτονται από χθες και διαραίεται εντέχνος και τεχνιέντος και εμέσως πλην σαφώς ότι μπορεί ο τελικός να πάει εξωτερικό. Άμα θέλουν και Αμερική, ας πάνε, δεν έχουμε θέμα. Και εκεί θα περιμένουν να δουν. Αν ο τελικός είναι πάω Κλαμία, δεν νομίζω ότι θα πούνε πάμε να παίξουμε στην Ιρεμβέργη, ας πούμε. Έτσι. Λέω εγώ τώρα. Όπου θέλουν και το χωριό τους θα θέλουν να πηγαίνουμε. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθουν η ώρα. Απλά τώρα προέκυψε, ήρθε και το μήνυμα. Γι' αυτό. Για πες λοιπόν, αγοράκι μου, για πες. Σε ακούω. Όταν εγώ είπα ότι θέλω να γίνει Βελιγράδι. Ναι. Να πάμε εκεί με τους Παρτιζάνους, στους αδέρφια εκεί πέρα, γιατί. Και λόγω δουλειάς που βλέπω που έρχονται σε με τα αστροπαιδικά και αυτά. Έρχονται και άμα βλέπω κανένα από το Παρτιζάν μου λέει πάω, πάω. Τρέλα μαζί μας. Αδέρφια, μαγκαλιάζουμε, φιλάνε μόλις τους λέω πάω. Δεν υπάρχει αυτό. Τρέλα. Και στα συνθήματά τους και πανώ στο γήπεδο και δεν το συζητώ. Άστο, εντάξει. Τι μας αγαπάνε, δεν υπάρχει φίλε. Όποιον σέρβο βλέπω και είναι από Βελιγράδι Παρτιζάν, μας λατρεύουν. Και έτσι. Αυτό ισχύει για πόζουσα. Δηλαδή το βλέπω τον άλλο να μαγκαλιάζα, με φυλάει. Λέω ρε φίλε του κύριε τάχα σας. Είναι όλα πολύ καλά. Αυτό λέω. Και προχωράμε αδερφέ και σου μου σου λέμε και δεν πέφτει με τίποτα ρε. Βάλε μου και την κλίνωση μπάσκετ που καταφέρα από κάπου τη γυναίκα μου. Πες μου λίγο. Καράλαμπος 908. Όποιος το τύχει καλά να περάσει. Γεια σου Καραλάμπη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω, μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το, ναι. Λοιπόν, θα πάμε Βουκουρέστι. Βουκουρέστι, βεβαίως. Ναι. Στην πατρίδα του coach. Δεν έχουμε κανέναν να μας υποστηρίξει, θα είναι όλα μια χαρά. Στην πατρίδα του coach, βεβαίως. Εκεί να δεις τι όμορφα. Και τη μισοάρα. Μου αρέσουν τα σεάρα λίγοντα. Πάντως, ό,τι και να γίνει. Θα διαφημιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας πάμε στο εξωτερικό λοιπόν. Βεβαίως. Έχει παντού ορδές. Ορδές και μιλιούνια. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Απλά σε πρώτη φάση λίγο το αγρίνιο αύριο και μετά θα τα βρούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Ακριβώς. Αλλά ξέρεις, θέλω να πω στον άρχοντα, γιατί είναι άρχοντας, Μελισανίδη, πώς καταδέχεται να πάρει τα χρήματα από αυτά τα παιδιά που έχουν όνειρο να πάνε στο εξωτερικό και να προτεύσουν με τα χρώματα της Ελλάδας. Ναι. Αυτά τα παιδιά που είτε είναι στη θάλασσα, κάνουν θαλάσσια σπορ, είτε είναι στο στίβο, είτε οπουδήποτε, τους λένε με, τι να σου πω, με τραγικό τρόπο να ψάξουν να βρούνε, λέει, χορηγούς για να πάρουν παπούτσια, γιατί δεν χορηγεί, λέει. Ναι. Κορακάκι στο κιόσκι, η κορακάκι. Έκανε προπόνηση. Λέω εγώ τώρα. Τα παιδιά φεύγουν εξωτερικό. Για να ταξιδέψουν. Ορυγούς. Για να σηκώσουν την ελληνική σημαία. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος άρχοντας, ο Πάμπλουτος, πώς την ευχή μπορεί και καταδέχεται να πάει. Μια χαρά, φίλε. Χωρίς καμία τύψη. Για να πω μια λέξη που υπάρχει μόνο στους πληθυντικούς, να την πω στον ελληνικό. Χωρίς καμία. Κανένα. Και δεν επειδή είναι αστείο, αλλά εγκρίθηκε και δεν ακούστηκε κουβέντα. Δεν πρέπει όλο αυτό να ακουστεί. Ας πανηγυρίσουν τουλάχιστον. Να πανηγυρίσουν, να πούνε το κράτος μας έδωσε 20 εκατομμύρια για να φτιάξουμε το γήπεδο.
Δεν βλέπω να πάει, ούτε να πανηγυρίζουν δεν βλέπω. Το πάνε στο Λάουλα, στο φυσικά, κρυφό. Εννοείται, στο Μούχτι γίνονται αυτά. Τι να πούνε. Αυτό είναι. Και έτσι γίνονται οι δουλίτσες αυτές. Αυτό τι να βγάλουν ρε Κολαούζο. Άστο τώρα, τι να πούνε. Και παίζουμε ρε Κωνσταντίνε, ένας χαρτοκλέφτης δεν χαρίζει ούτε το χαμόγελό του. Ούτε. Λοιπόν, ένας χαρτοκλέφτης δεν δίνει όχι πρωτάθλημα, δεν χαρίζει τίποτα. Χαρτοκλέφτες είναι και σαν χαρτοκλέφτες θα παραμείνουν. Ξεκάθαρα. Γεια και χαρά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου φιλάρετε. Γεια, γεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Α, όχι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να πω, χορηγή δεύτερης ώρας. Χαλβάς Λουκάς. Εκλεκτή γεύση με τη συνταγή που έφεραν οι παππούδες από την πόλη. Μπείτε στο lukas.gr. Πεντανόστιμα, μοσχοβολάει ο χαλβάς. Με πλούσια υλικά μέσα, τίποτα νοθευμένο, τίποτα φτηνιάρικο. Ο Λουκάς γι' αυτό και εξάγει σε δεκάδες χώρες στο εξωτερικό. Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Πολωνία, Αυστραλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Σε 14 καταπληκτικές γεύσεις στο εργαστήριο της εταιρείας, στη Μενεμένη. Πιο ΠΑΟΚ δεν γίνεται. Πιο Θεσσαλονίκη, πιο Μακεδονία. Και άσε αυτή τη φάτσα το Γιαβρόγλου, με τη φάτσα θαλάσσιου ελέφαντα, παίζει σε παράσταση παιδική χωρίς να αλλάξει καθόλου, δεν χρειάζεται να φορέσει καμία μάσκα, με αυτή τη φάτσα να λέει ο Υπουργός Παιδείας, ανοιχτό το ενδεχόμενο λέει για τη διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας. Τους βλέπεις, ένας μετά τον άλλον, πέφτουν οι μάσκες, πέφτουν οι μάσκες, ο ένας μετά τον άλλον, και το λέει αυτό ανερυθρίαστα, δεν κοκκινίζει καθόλου, καθόλου. Καταλάβατε, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι. Ό,τι προλάβουν να το περάσουν. Ό,τι προλάβουν. Θέλω πριν πάμε στο διάλειμμα, το χρωστάω από το μάτς με τον Ατρόμητο, ήθελα την επόμενη μέρα. Υπήρξε ένα πανό στην παιδική κερκίδα. Δεν ξέρω, το παρακολουθήσετε, μεγάλο πανό, το οποίο έγραφε «Πέτα ψηλά, δώσε μου φτερά να ακολουθώ». Το είδατε? Στο πέταλο, εκεί που είναι η παιδική κερκίδα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, πολύ συγκινητική μάλλον, όχι ωραία, συγκινητική. Πίσω από αυτό, η 19χρονη Ελπίδα κάθισε και έφτιαξε το πανό στην οικογενειακή κερκίδα και το έγραψε προς τιμήν του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ήταν εκείνος που της έμαθε να αγαπάει τον ΠΑΟΚ και την ομάδα και λέει το κορίτσι, σε αυτόν χρωστώ που είμαι ΠΑΟΚ, είναι ό,τι πιο σημαντικό μου άφησε και με συνδέει με αυτόν, με τον πατέρα μου που έφυγε πρόωρα. Με λίγα λόγια, ο ΠΑΟΚ είναι η ψυχή του μπαμπά μου και όταν μπαίνω μέσα στο γήπεδο, είναι λες και με αγκαλιάζει ο μπαμπάς μου. Τόσα χρόνια ήθελα να δω κάτι διαφορετικό στην κερκίδα, με ενοχλεί που ο κύριος Σαββίδης πληρώνει πολλά πρόστιμα και είπα να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ζουμού σου. Και να είσαι βέβαιη ότι ο μπαμπάς σου και σε βλέπει και μαζί σου είναι. Και εκεί είναι όλοι αυτοί που έφυγαν. Μπορεί να μην τους βλέπουμε, αλλά να το ξέρετε. Είναι πιο εκεί από ποτέ. Αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτά μόνο εδώ. Όταν λέμε ποιότητα με χ μέσα. Έρχομαι Αθήνα, Αθήνα, μόνο για χατήρι. Με τα πόδια σκονισμένα από τον ποδαρόδρομο. Δηλαδή δεν βρέθηκε κτέλ, δεν υπήρχε υποθαλάσσια, δεν υπήρχε αεροπλάνο. Ήρθε με τα πόδια, πήγε. Με τα πόδια σκονισμένα. Και φιλιό πυργάκι, μόνο εδώ κυρίες και κύριοι. Φιλιό πυργάκι, δεν έχουμε πάρα πολύ ήθος σαν εκπομπή. Δεν έχουμε ατέρμονο ήθος. Ατελείωτο, απεριόριστο. Δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, χορηγός δεύτερης ώρας. Καταπληκτικά πράγματα. Έτσι πήγαμε πάλι εκεί. Θες χαμός. 705-750 τη Λιβεριά. Καταπληκτικά. Ένας πλήρως ανακαινισμένος χώρος, υπέροχος, πεντακάθαρος. Λαμποκοπούν όλα, μοσχοβολάνε όλα τα κρέατά του, τα φαγητά του. Ο Δημήτρης έχει κάνει το κορυφαίο εστιατόριο, την κορυφαία ταβέρνα στην πόλη. Κάντε τη βόλτα και δεν θέλετε να φάτε αλλού. Θα κλαίτε μετά, άμα σας λέτε για αλλού. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, δεν λησμονείτε, Sports Cafe Domino. Μπότσαρη 132, 950, 950 και οθονάρες και βία προσωμιωτές
και υπέροχα πιάτα όταν θέλετε και happy hour το πρωί και προσφορά δυο βαρέλι μπύρα και μία πίτσα μόνο ένα 10 ευρώ η ποικιλία από Λουκάνικα, καταπληκτικά πράγματα. Μπότσαρη 132, Sports Cafe Domino. Εκεί η Μέρικη Μελίνα με το χαμόγελο στα χείλη. Άνοιξε το ρε! Δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε! Πάμε, πάμε στις γραμμές, 2310-287-888 και μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία να κληρώσω το τριήμερο στο Φιλοξένια στο Πόζαρ. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα! Καλώς το σερέο! Τι γίνεται? Καλώς τον! Κωστή, ναι. Δεν εφησυχάζουμε με τίποτα. Εγώ πιστεύω ή θα το κάνει χειρουργείο ή άμα δεις το κάνεις 0-2 θα σε παίξει 100-0 υπέρ του ΠΑΟ για να σε εκθέσει, ναι ρε φίλε. Για να είναι αδέκας να παίξει 50-50, εγώ θα νιώσω μεγάλη εκπλήξη άμα θα παίξει καλά. Θα ξαναπώ αυτό που έχω πει και άλλη φορά. Αν δοθεί κανέναν ύπαρκτο πέναλτι. Να το ρίξει τα πουλιά. Αυτό. Ανύπαρκτο, όχι σαν αυτά του Ακπομ που ήταν και τα δύο. Εννοείται. Μιλάω ένα το οποίο θα είναι σκάνδαλο. Θα πούν όλοι, κοίτα τι πέναλτι σας δώσαν και αυτά. Έτσι κι αλλιώς το λένε και σε αυτά που είναι, φαντάσου. Στα πουλιά! Η μπάλα από το Αγρίνιο να βρεθεί στο Μεσολόγγι, ρε παιδί μου. Ναι. Να την ψάχνουμε αλλού, στη Λιμνοθάλασσα. Έτσι. Στα πουλιά. Ο Πανετολικός για μένα είναι η καθαρή ομάδα που να παίξουν δυνατά όπως παίξα και στην Τούμπα δυνατά, αλλά είναι η καθαρή ομάδα. Βεβαίως. Δεν υπονόησα σε καμία περίπτωση. Ναι. Όχι. Ο Κοστούλας είναι από τους λίγους ο οποίος δεν μπήκε σε άρμα, το πλήρωσε, εξακολουθεί να το πληρώνει, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα είναι ένα εύκολο απόγευμα. Το παιχνίδι είναι εξαιρετικά κομβικό, φίλε. Εξαιρετικά. Και άσε τώρα αυτά τα κουνάβια που βγαίνουν σε κάτι φερέφωνα και λένε ότι παραδεχόμαστε ότι είναι πρωταθλητές και αυτά. Μέχρι που χθες αφρίζα βγάζει ένα φρούσο από το στόμα και τώρα βγήκαν και καλά να παραδεχτούν και να πουλήσουν οι παραμύθοι και παπά. Ποιοι τώρα οι καθηγητές της αλητείας. Από αυτούς, όχι την καλή κουβέντα τους δεν θέλω. Δεν θέλω να με πιάνω στο στόμα τους καθόλου, φίλε. Έτσι, προχθές λέγανε ότι είναι φουκαριάριδες και κακομύριδες οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, έλεγε αυτός. Και μετά βγήκε να πει τι, δίκαια και μετά ξανά ξεφτυλιστήκατε και τέτοια. Άντε ρε από εδώ, μην ασχολείσαι ρε μαζί μας. Μην ασχολείσαι. Δες λίγο τις βρωμιές σου εκεί και άσε μας εμάς. Εγώ περιμένω να μπουν από το πρώτο λεπτό να παίξουν και να δείξουν στον κόσμο πόσο το θέλουν, τίποτα άλλο φίλε. Και το αποτέλεσμα θα έρθει. Ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κοκκοστή. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Χρωστάς ανέκδοτο, θα το πω το ανέκδοτο. Ένα Βασίλη Καρά και ένα Βασίλη Καρά θα βάλουμε. Από το βορρά μέχρι το νότο μου έχουν ζητήσει. Ξαναλέω, επειδή είναι φρέσκο αυτό. 31 Μαρτίου είναι η 17η αιμοδοσία μας. Εκεί θα πάμε. Στο ναό, απ' έξω, εκεί που είναι το δεύτερο σπίτι μας, εκεί που μας ανοίγουν την πόρτα, που μας ανοίγουν την αγκαλιά τους από τον ΑΣ, τη μαμά του Λόχου, και μαζευόμαστε με πολλή αξιοπρέπεια, με πολλή ταπεινότητα και δίνουμε αίμα. Με τέτοια συνέπεια, με τέτοια συχνότητα που πέρσι, έτσι, τρίτη σε συλλογή, πανελλαδικός. Δεν το λέμε για να πάρουμε χειροκρότημα, το λέμε για να προτρέψουμε όλους εσάς να έρθετε στη μεγάλη μας παρέα. Νέο ΠΑΟΚ, ναι τα ποταπά, νέο Χαβαλές, ναι υποφίλιο και τα στοιχήματα, ναι η κουβέντα που κάνουμε, η παρέα μας η μεγάλη, δεν θέλουμε να αφήνουμε ούτε ένα να αισθάνεται μόνο του. Μπορεί να μην είμαστε μέσα στο σπίτι του με φυσική παρουσία ή μέσα στο μοναχικό δρόμο που έχει κάθε μέρα με το αυτοκίνητο για να πάει να πουλήσει φάρμακα ή να οδηγήσει την Ταλίκα εκτός Ελλάδας ή εκτός Θεσσαλονίκης. Είμαστε εκεί μαζί του. Νοερά! Θέλουμε να νιώθει ότι ανήκει σε μια παρέα. Αυτός είναι ο σκοπός, ο πρωταρχικός που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δεν θέλω κανένας να νιώθει μόνος, εγκαταλειμμένος, μελαγχολικός. Αγαπά δεν αγαπά τον ΠΑΟΚ. Εμείς δεν κλείσαμε ποτέ την πόρτα μας στον οπαδό άλλης ομάδας. Αρκεί να έρχεται και με σεβασμό να δέχεται αυτό το οποίο εμείς αγαπάμε και λατρεύουμε. Ούτε μην περιμένετε να τον ακούσετε για Άρη Κυρακλή. Το ξέρετε, τα έχουμε πει, είμαστε εξηγημένοι. Δεν θέλω να ψαρέψω. Δεν θέλω. Είμαι ξεκάθαρος αυτό το πράγμα. Δεν το έκανα ποτέ. Και δεν θα το κάνω. Αλλά το ανέκδοτο δεν το λέω μόνο για τον ΠΑΟΚΤΣΙ, δεν το λέω μόνο για το δικό μας, θα το πω για τον οποιοδήποτε. Το τραγούδι που βάζουμε, αυτό που λέμε, το ραδιοψυχοθεραπεία και την ψυχολογισμός είναι για όλους. Αρκεί να σέβεσαι στον μέγιστο βαθμό αυτό το οποίο αγαπάμε. Αγάπα εσύ ό,τι θες. Δικαίωμά σου, κανένας δεν είναι τέλειος. Ξεκάθαρη, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα.
Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ στη Νέα Υόρκη, καλώ τον ναι. Γεια σου, Μάγκα. Γεια σου, αδερφούλη μου. Γεια σου, ρε Αντρέα. Θέλω να σου ακούσει, να μου πει κάτι. Σ' άκουσα πριν χρόνια, λες, οικογενειακή κερκίδα. Τι είναι η οικογενειακή κερκίδα και ποια σειρά είναι αυτή? Είναι... Έχω να πάω στο Τούπα 37 χρόνια. Θα σου πω το εξής. Είναι το πέταλο δίπλα στην 7. Έτσι. Είναι, το, είναι όπως το βλέπεις εσύ στην τηλεόραση, δεξιά, όχι από την πλευρά που είναι η 4. Εγώ το θυμάμαι που είναι η σειρά 6, η 7, που είναι μια που κρατήσει από πίσω. Είναι η 8, είναι η θύρα 8. Δίπλα στην 7, γιατί, όπως στρίβει το πέταλο, είναι πίσω από την αιστεία τη μία. Όχι εκεί που είναι η θύρα 4, στην άλλη πλευρά. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οικογένειες, παιδιά, μητέρες, παππούδες με τα παιδάκια τους και εκεί βγήκε αυτό το σπίτι. Εκεί πάνε οικογένειες. Βεβαίως. Γιατί τότε που ήμουν εγώ δεν υπήρχαν αυτά. Εκεί, στα πιο παλιά χρόνια, εκεί καθόντουσαν οι φιλοξενούμενοι. Τελευταία φορά που πήγα εγώ, έχω κάτι το Παναθηναϊκό με το φυλακούρι στην αιστεία. Επίσης ο Παναθηναϊκός στο φυλακούρι. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλω. Ο οικογένειες τα παιδάκια πάνε στη θύρα. Βεβαίως. Παντού έχει οικογένειες, ειδικά εκεί όμως έχει ονομαστεί έτσι, γίνονται και διάφορα happening. Πότε έγινε αυτό, ρε Μάγκα? Έχει πολύ καιρό τώρα, δεν είναι τωρινό. Έχει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Εγώ να πάω το 1987 στην Τούπα. Κοίταξε, όχι παιδάκι μου, θα νικήσουμε. Παρέλαση θα κάνουμε στο Πανετολικό. Σας παρακαλώ. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε, Αντρέα. Τι πάμε να νικήσουμε. Παρέλαση, αίτη τι είμαστε, ρε, άχαστη είμαστε, ρε. Με του Βαμαζού να κατεβάσει στο βρακάκι, ρε, τι λεπτά που λέτε. Πέντε νίκες με άδικη Κυριακή και τέσσερις μείναν. Έτσι να σας ακούω μετά. Αυτό που λέει, πάμε σε αδίκη, ποιος τραγουδάει, ρε. Ο Δημάκης, ο Μάκης, ο φίλος μου, ο αδερφός μου. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Φιλιά στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αμερική. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Στα παιδιά στο εξωτερικό το λέμε συνέχεια, έτσι. Είναι ομφάλιος λόρος στο ραδιόφωνο. 7α, λέει, έχουμε θέμα στο site για την οικογενειακή κερκίδα. Χρήσα μου, άγγελέ μου, του site, φύλακα, άγγελε φύλακα. Να πω ότι εκεί πάρτε τα παιδάκια, γίνονται καιρό happenings, μοιράζουν διάφορα δωράκια, σημαίες, αυτά. Τα παιδιά τα αντιμετωπίζουν με πολύ όμορφο τρόπο. Να μαθαίνουν από νωρίς, να αγαπούν το έμβλημα, να εξοικειώνονται. Βλέπω ο γιος μου από πολύ μικρός, τάκ, όπου έβλεπε δικέφαλο, όπου έβλεπε τα τέσσερα γράμματα, από μπορώ παιδί ήξερε ότι αυτό είναι κάτι δικό μας. Είναι κάτι οικείο. Βάλτε τα παιδιά να μπουν από πολύ νωρίς αυτή τη διαδικασία, να μάθουν, να είναι μέλος, να είναι μέρος της ιστορίας αυτής που γράφεται τώρα. Και να λένε, ξέρεις κάτι, όταν ήμουνα μωρό παιδάκι, όταν ήμουνα ακόμα έτσι, νιάνιαρο, με πήρε ο πατέρας μου, με πήρε ο παππούς μου και με πήγε σε εκείνη τη χρονιά που άρχισε η μεγάλη αυτοκρατορία, που άρχισε το σερί, τότε που άλλαξαν όλα, την επομένη της κλοπής, το έζησα, ήμουν μέσα. Δεν ζηλεύετε όταν σας λένε τώρα, ξέρεις κάτι, τότε εκεί, με τον Μπαρίδη, με τον Ασλανίδη, με τον Κούδα, ήμουν σε εκείνο το μάτς. Ήμουνα τότε που έγινε αυτό. Ήμουνα εκεί. Άρα βάλτε τα παιδιά σας μέσα να ζήσουν όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι πολύ όμορφο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Εσύ, βεβαίως. Ωραία, από Νέα Υόρκη πέταξες για Λονδίνο απευθείας. London! Oh my goodness. Λοιπόν, ας έρθει ο τελικός στο Wembley να γίνει. Στο Wembley! Βεβαίως στο Wembley! Γιατί όχι, έχω ένα Wembley! Ναι! Έτσι. Το, θα κάνουμε ειδική αίτηση να μας το παραχωρήσουν. Βεβαίως. Και αύριο το Πανετολικό να κερδίσει. Αυτό. Το νου σας, ρε Μάγια. Το νου, αυτό! Το νου σας! Το νου σας, ρε Μάγια. Πού να ξέρω ο Κωνσταντάρας τότε που το έλεγε, έτσι, ότι θα είναι για το σερί. Πού να ξέρε. Και... Κωνσταντινοπολίτης, έτσι, παρεπιπτόντος, ο Κωνσταντάρας. Κωνσταντινοπολίτης. Τσούπα με το τρίτο πόδι αύριο γκολ. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον Τσούπα. Είμαι λίγο. Είμαι λίγο χολωμένος. Κερδίζει τα πέναλτι και τα βαρούν άλλοι. Αυτό... Ας μην πω αυτή τη φορά. Το the balance. Έτσι. The confidence, the determination. Και 091 για την κλήρωση. Α, σε βάλω κιόλας. Πες, θύμισε μου όνομα. Κώστας. Βασίλης. Έγινε, αδερφέ. Σε χαιρετώ. Έγινε. Φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Βουλουγκουμού. We live great moments. Πάμε. Καλημέρα σας.
23-10-287-888. Καλημέρα, έλα, ακούδα! Έλα, έλα ρε γίγαντα, καλή σου μέρα. Τι έγινε τώρα, η Αδριατική εδώ πέρα συνορεύει με το Ιόνιο, να ξέρεις, ε. Δίπλα είσαι, να πεταχτείς. Θα περνάνε τα παλικάρια από εδώ, γιατί όταν αποχωρήσαμε εμείς, μάλλον δεν κατεβήκαμε καν στο κύπελο, το 2016, μετά τα έσχη που είχε κάνει ο παπάς μέσα στη Τούμπα και δυστυχώς ήμουν κι εγώ. Λοιπόν, τότε μας είχαν θεωρήσει μια μικρή ομαδούλα. Τώρα τι έγινε αυτή η ομαδάρα του Πειραιά? Λοιπόν, θέλω να τους στείλω τα συγχαρητήρια. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που τους έστειλε στην Αδριατική. Όχι ότι αυτή είναι καλύτερα, αλλά τέλος πάντων καλά τους έκανε. Η Κωστή μου, λοιπόν, όσο για τον διαιτητή τον Αδριανό, τώρα τον ξέρουμε. Ναι. Τι να κάνεις όταν δεν ξέρεις τον εχθρό και σου έρχεται πισόπλατα. Τώρα μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε και χαλαρά, εγώ πιστεύω, είναι το παιχνίδι. Δεν με τρομάζει τίποτα. Η καλύτερη απάντηση για το διαιτητή είναι το μαχαίρι στα δόντια, είναι γρήγορα να καθαρίσουμε το παιχνίδι, να μην του δώσουμε την ευκαιρία να μας νευριάσει, να μας αποσυντονίσει, να στηρίξει εις βάρος μας. Γι' αυτό σου είπα νωρίτερα, ότι τώρα που ξέρεις τον εχθρό, ξέρεις να τον αντιμετωπίσεις. Τι να κάνεις όταν δεν το ξέρεις από πού σου έρχεται και σου έρχεται πισόπλατα. Λοιπόν, αν έχεις χρόνο να σου ρίξω ένα ανοίγδο. Ρίχτω, χρωστάω κι εγώ ένα, δεν το έχω πει, πες. Λοιπόν, είναι ένας υδραυλικός, τον παίρνει μια κυρία τηλέφωνο, πάει στο σπίτι, κοιτάει ο άνθρωπος την εργασία από κάτω, έλειπαν, ξέρεις, σπιράλα από τις βρύσες, είχε διάφορες ζημίες. Η γυναίκα του λέει, του λέει, θα πάω έξω να πάρω τα λαχτιά, γυρίζω. Γυρίζει λοιπόν ο υδραυλικός, ωραίο παιδί, αλλά τι όμως, η γυναίκα του την είχε στημένη, ξέρεις, φορούσε ένα baby doll, από μέσα πάνω. Ναι, από πάνω δεν φορούσε τίποτα, από κάτω μόνο το εσώρουχο. Λοιπόν, τελειώνει ο μάγκας στη δουλειά και την ώρα που στήθηκε μπροστά της για να πληρωθεί, αυτή κατέβαζε τη μία τυράντα, του λέει, πόσο κάνει μάστορα, του λέει, 100 ευρώ λέει αυτός. Κατεβάζει και την άλλη τυράντα και ξανά, δεν άκουσα, συγγνώμη, του είπε. Πόσο μου είπατε, 100 ευρώ επέμενε ο... Εκείνη τη στιγμή το κατέβασε τελείως και έμεινε μόνο με το εσώρουχο το κάτω. Και για τρίτη φορά το ρωτάει. Πόσο κάνει μάστορα, του λέει, 100 ευρώ. Έσκασε η τύπησα, γυρίζει, πάει μέσα όπως ήταν, πάρτα και φύγε, του λέει. Φεύγει από εκεί ο υδραυλικός, πάει αμέσως σε μια ταβέρνα έξω και τι κάνει, λες. Πάει, λέει, του γκαρσό, του λέει, φέρε μου 100 ευρώ μπύρες, του λέει. 100 ευρώ μπύρες, με 2 ευρώ η μπύρα, 50 μπύρες είναι πολλές, αδερφέ, του λέει. Βρε, φέρε εδώ, του λέει, τις μπύρες. Πάει τις μπύρες που λες τον γκαρσόν, όλες τις μπύρες. Λοιπόν, και έπινε και μιλούσε. Έχει ανοίξει τα σχέλη του και μιλούσε. Τον παρακολουθήσω, ξέρεις, τον γκαρσόν. Τον άφησε για ήπια καμία κοσαριά μπύρες. Λοιπόν, συγγνώμη ρε κύριε, του λέει, με ποιο μιλάτε, του λέει, συγγνώμη αν επιτρέπετε. Μιλάμε αυτόν εδώ τον κύριο ανάμεσα στα πόδια, του λέει, που όταν χρειάστηκε να κάνει τη δουλειά δεν την έκανε, του είπε, και τώρα που πίνει μπύρες, του λέει, θέλει να πάει στη τουαλέτα. Αν θα τον τιμωρήσω, λέει, μέχρι το βράδυ, του λέει. Γεια σου Κούδα, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Θα τον έχω να πηγαίνω έρχεται, θα τον έχω να πηγαίνω έρχεται. Άλλη τελευταία γραμμή, ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Καλώς την. Δόξα τω Θεώ. Άννα, ονομάζομαι, σε 057, δεν με βάλεις και στην κλήρωση. Άννα, 057. Γεια σου ρε Άννα, για πες. Αυτό άκουσα που έλεγες για την οικογενειακή κερκίδα. Ναι. Εμείς έχουμε πάρει διαρκεία στην οικογενειακή φέτος, στην 7, στη σειρά 7. Και σάντουιτς με χυμό και... Έχω να πω, ναι, δηλαδή τα παιδιά είναι τρελαμένα. Είναι φανταστικά, είναι τέλεια. Με σαντουιτσάκι, χυμό, έχει διάφορα happening, τα ζωγραφίζουν, να κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Face painting, με μπαλόνια, ναι, με δωράκια. Με, δώρα πάρα πολλά, δηλαδή κάθε φορά που πάει έρχονται με δωράκια. Είναι τέλεια, φανταστικά. Δηλαδή προτείνουν όλους τους γονείς, δεν υπάρχει, μπράβο, και οικονομικά. Πόσο είναι, και οικονομικά. Πόσο είναι το παιδάκι σου? Δύο παιδάκια έχω. Α, δύο. Πόσο είναι? Ένα είναι 10 και το άλλο είναι 8. Αυτά είναι. Και οικονομικά, είναι, δηλαδή αυτά. Το διαρκείας είναι πολύ οικονομικό, ναι, 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 για όλη την οικογένεια. Είναι τέλεια, φανταστικά. Βεβαίως, βεβαίως. Μπείτε αξίζει, σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή. Δεν είναι μόνο το πρακτικό σκέλος, ότι το παιδάκι φυσικά, θα περάσει φυσικά, όμορφα, φυσικά, ότι κοινωνικοποιείται. Φυσικά. Η ατμόσφαιρα, όλοι μαθαίνουν, είναι, είναι φανταστικό, φανταστικό. Όλο αυτό, όλο αυτό. Φανταστικό. Αλλά ναι, κυρίως είναι ότι μαθαίνει να αγαπάει το σύλλογο, να αγαπάει να μάθει την ιστορία του συλλόγου κτλ. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λέω πολλές φορές. Οι άνθρωποι εκεί είναι, δηλαδή στη φύρα αυτή, είναι δηλαδή όλοι. Ναι, ναι, ναι. Συγκινητική. Κάναμε και τα γενέθλια του μικρού εκεί. Αυτά είναι. Αυτά είναι! Μας έκανε η ΠΑΕ την τούρτα, μας έκανε. Αυτό είναι ζουμουσού. Ναι, καλέσαμε όλη την τάξη, όλα τα παιδάκια, τρελαθήκανε.
Δεν υπάρχει πιο ωραίο. Ναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο. Να τα βγάζουν χαίρεσαι. Βγάζουν φωτογραφίες το κάθε παιδάκι που τις ανεβάζουν και στο, στη σελίδα του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Μπράβο. Είναι αυτά, αυτά είναι. Τέλεια, μοναδικές. Ναι. Υπάρχει περίπτωση τώρα το παιδί να το ξεχάσει αυτό. Όσα χρόνια και να περάσουν. Καταρχήν όλα τα παιδάκια που ήρθαν οι τάξη του και αυτά λένε ότι είναι το πιο. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ αυτό. Θα μείνει στην ιστορία. Αυτό. Υπέροχο. Έρχονται πρώτη φορά. Υπέροχο, ναι. Υπέροχο, υπέροχο. Να τα χαίρεσαι, να τα καμαρώνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και να είστε πάντα αγαπημένοι. Ευχαριστώ και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τα παιδάκια σου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κληρώσεις. Χρωστάω ανέκδοτο και πρέπει να το πω. Είναι παλιό και μ' αρέσει ιδιαίτερα. Ένας τύπος έχει μια πάρα πολύ καλή οικονόμο, μια υπηρέτρια, η οποία όμως είναι απίστευτα βομολόχα. Δηλαδή, τον πινελίκι πάει σύννεφο. Εσχρολογεί συνέχεια. Ναι. Τέλος πάντων, παίρνει τηλέφωνο ο φίλος του στο σπίτι. Ναι. Λέει, γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη, λέει, είσαι. Είμαι η Μαρία, η οικονόμος. Α, μάλιστα. Μαρία, μήπως είναι εκεί ο κύριος σου? Ο κύριος μου δεν μπορεί τώρα γιατί χέζει. Λέει, τι? Χέζει. Τέλος πάντων, το κλείνει. Ξαναπέει την άλλη μέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σου. Ο κύριος σου? Ο κύριος μου δεν μπορεί τώρα, χέζει. Πάλι λέει την ίδια ώρα πήρα και το λες έτσι, ρε παιδί μου. Τι να πω. Τι πιάνει ο δικός μας? Έλα εδώ, κορίτσι. Έχεις κανένα παράπονο από μένα? Όχι, κύριε. Εγώ δεν σε έχω εδώ πέρα, σε φροντίζω αυτά τα πάντα. Σε έχω πληρωμένη τα ένσημά σου, έτσι αλλιώς. Δεν έχω κουμπίσει χέρι παρότι είσαι εμφανίσιμη. Είμαι εντάξει απέναντί σου. Βεβαίως, είστε κύριος. Κύριος, εσύ ρε πουλάκι μου, όταν παίρνουν τηλέφωνο, κοίταξε λίγο να. Λέει, δεν μπορεί να λες τη λέξη χέζει. Και τι να πω, κύριε. Θα πεις κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Θα πεις, αφοδεύει. Πήγε προς νερού του. Είναι στο μέρος. Είναι στο αποχωρητήριο. Είναι στο βεσέ. Όλα αυτά, κύριε. Ένα θα διαλέξεις εσύ. Πες όποιο θέλεις, ρε παιδί μου. Πήγε για τη βιολογική του ανάγκη. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη, δεν ήθελα. Εντάξει, ρε πουλάκι μου, μη στεναχωριέσαι, αλλά κοίταξε το λίγο αυτό το θέμα. Έχουμε και άλλα κρούσματα τέτοια, τα μου έχουν πει. Είσαι χρυσοχέρα, με έχεις εδώ πέρα μέσα, αλλά αποκοπάν τα πάντα. Αλλά αυτό το χούι που έχεις, παιδί μου, γιόρδωσέ το λίγο. Εντάξει, σε παρακαλώ, άμα ξαναπάρει ο φίλος μου. Και όποιος παίρνει τηλέφωνο, λίγο με μια ευπρέπεια, ας πούμε. Ξεφτιλιζόμαστε δηλαδή. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη. Την άλλη μέρα ο φίλος. Ντρουν! Ναι! Α, μάλιστα. Κοπελιά, είναι εκεί ο κύριός σου? Ο κύριός μου δεν μπορεί να σας μιλήσει τώρα γιατί βρίσκεται στο αποχωρητήριο. Ή αλλιώς στο βεσέ. Ή αλλιώς προς βιολογική του ανάγκη. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Δεν μου λες, θα αργήσει? Μάλλον γιατί μπήκε κλάνοντας. Αυτά. Εδώ είμαστε! Εδώ και δεν πέφτει με τίποτα! Να ξέρετε! Μαέστρο! Κάτσε να κάνω και μια κλήρωση, πώς με βλέπεις, Θα φύγω στην ώρα μου σήμερα γιατί και χθες και προχθές έφεγα από τα παιδιά και δεν είναι σωστό. Καλημέρα στην Άννα Χούχλια, Κωστή και σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές. Βάλε μου λίγο κλασική μουσική, δασκαλάκι! Λίγο κλασική μουσική, λίγο Μπετόβεν, λίγο Τσαϊκόφσκι! Χρυσή κασετίνα, all time classics. Ζήστε το αυτό, ζήστε το. Το νου μας αύριο, διπλό, μες στο Αγρίνιο. Αυτό, αυτό. Ζούμε μεγάλες στιγμές, βάλουμε στην κλήρωση για την υπέροχα του δώρα. Καλημέρα στο Καφαντάρι το Στέλιο. Γεια σου Ιωάννα Φωτιάδου, γεια σου Γρηγορόπουλε Χρήστο. Γεια σου Άννα Χούχλια, καλημέρα, ζούμε μεγάλες στιγμές. Καλημέρα σε όλους τους ζουμουσάδες. Γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη, καλημέρα Κωστή, καλή συνέχεια στην ώρα εκπομπή σου. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εσύ και όλοι οι ακροατές. Γεια σου Ιωαννίδη Γιάννη, καμία σχέση με τον άλλο. Γεια σου Δημήτρη Τσακυρίδη, σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές. Βάλαμε για τρίμερο Κωστή να μαλακώσουμε, λέει, τα πιασίματα. Γεια σου Αντωνάκη μου, να είσαι γερός. Γεια σου Βασιλική. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω τώρα. Θα διαβάσω άλλα, όλα μπαίνουν στην κλήρωση. Μαέστρο, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 74. 1. Το 39. Το 39. Το 39. Το 39. Είναι η Φωτιάδου Ιωάννα. Πάρτε τηλέφωνο! Μαριλής, 6944 σε 471. Πηγαίνει σπόζαρ, Φωτιάδου Ιωάννα. Και σήκωσε το τηλέφωνο. Αν δεν το σηκώσεις, θα το μετανιώσεις. Να ξέρεις. Η Νανά έβαλε υπέροχη φωτογραφία
από τη συγκλονιστική βραδιά που ζήσαμε στο Club Ανόβερο, στο χορό για τα 15 χρόνια, χέρια, ο Γιάννης με το τύμπανο, ο Χρήστος πίσω, όλη η παρέα, αυτά είναι. Κάντε τον όπου θέλετε τον τελικό. Θα ασχοληθούμε με αυτό όταν έρθει η ώρα. Τώρα, γεια σου Γιώργο Πανανέ, καλημέρα Παοκάρα Ζουμουσού, γεια σου Δέσποινα Κυριακίδου, σε όλα τα παιδιά, στο Μάριο τον Ασπρόμαυρο, σε όλα τα παιδιά, στο Χρήστο τον Κολοβό, στον Νίκο τον Καπουτσίδα, στον Παύλο τον Καπουκρανίδη. Ρωτάω Σέρβο, τι ομάδα είσαι, ΠΑΟΚ μου λέει εσύ. Παρτιζάν του λέω. Σωστός. Καλημέρα, καλώς σου κούσου όλους. Γεια σου Μανολάκη μου. Γεια σου αδερφέ μου Σίμω Σπυριδόπουλε. Καλημέρα, καλό τριήμερο. Συνεχίζουμε, Ζουμουσού. Μιλάει. Λες να μας παίρνει εμάς. Να μας παίρνει εμάς τηλέφωνο. Κάνε άλλη μια προσπάθεια μέχρι να πω τους χορηγούς. Έτοιμοι. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Δεν μου κάνεις για Ιωάννα η αλήθεια το είναι. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι εκτός, εκτός και αν έχεις βαριά φωνή. Μια χαρά, μια χαρά άντρας είμαι. Είμαι άντρας. Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί πελάτη μου στη δουλειά. Λοιπόν, είσαι σύζυγος. Ναι, είσαι ναι. Είσαι σύζυγος. Μπράβο. Θα πάρεις λοιπόν την Ιωάννα σου και θα πάτε να περάσετε ένα καταπληκτικό. Και τα δύο τα παιδάκια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε καταπληκτικά. Θα χρειαστεί μόνο να έρθεις από εδώ, να πάρεις ναι. Το βάουτσερ σου, να τηλεφωνηθείτε με τον Πόζαρ, με το φιλοξένεια για να βρείτε ημερομηνία και σου εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγόρι να είστε καλά. Ζουμπου σου, αδερφέ μου! Έγινε γεια σας. Στην τυχερή την Ιωάννα. Γεια, να είστε καλά, γεια σας. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έτσι. Έχει τύχει βέβαια έτσι να βγει ακροατής. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλώ την κοπελιά. Δεν είμαι κοπελιά. Όπω και αντίστοιχα. Ναι. Ωχ, καλό στο αγόρι! Καλό στο παλίκαρο! Δεν είμαι παλίκαρο, κοπέλα είμαι. Πού να ξέρω εγώ, άρμο. Πού να ξέρουμε! Πού να ξέρουμε, τι να κάνουμε δηλαδή. Χορηγή δεύτερη ώρα! Χαλβά, Λουκά, καταπληκτικέ γεύσει. Εξάγει παντού στον πλανήτη. Όποιο έφαγε, ξαναέφυγε. Μπείτε στο lucas.gr για να δείτε πώ η γεύση που έφεραν οι παππούδε από την πόλη έμεινε αναλύωτη, ανέγκυχτη στον χρόνο. Καταπληκτική ποιότητα, μοσχοβολάει ο τόπο. Φυσικά, δεν ξεχνάτε ότι το κορυφαίο sports καφέ στην πόλη βρίσκεται στην Μπότσαρη 132. Play καφέ ντόμινο με οθονάρες, με φοβερές προσφορές, δύο βαρέλια μπύρα και μία πίτσα ή μία ποικιλία με λουκάνικα, μια πιατέλα υπέροχη, μόνο ένα δεκάρικο. Εκεί 950-950 το τηλέφωνο, δυσκολότατο για να το θυμηθείτε, θα περάσετε καταπληκτικά. Και βέβαια, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, κλαίνε πάνω από τα πιάτα γιατί δεν θέλουν να φύγουν οι πελάτες όταν τελειώνουν. Υπέροχα κρεατικά, φανταστικά γλυκά, σε έναν μοναδικό χώρο, υπέροχο ανακοινισμένο, ο Δημήτρης και όλη η παρέα εκεί έφτιαξε ένα καταπληκτικό μέρος για να απολαμβάνετε τα υπέροχα εδέσματα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, το νου μας αύριο, μόνο το διπλό, έρχεται η Τρόικα, ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Δημήτρη Μητροπάνο που μας χάρισε φοβερές στιγμές, άσχετα είναι ο πρώτος Δημήτρης που μου ήρθε, και το Σωτήρι Δασκαλάκη που ήταν πίσω από την κονσόλα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Φιλιά, φιλιά, bye, 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 bye.